Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Καλημέρα στο Γιάννη Χιλτήρη, καλημέρα στο γιατρό τον Ηρακλήδια, γιατρέ μου. Καλημέρα στον κόσμο. Καλό χειμώνα, γιατρέ μου. Σήμερα να πούμε. Άρχισαν κρυώνει μετά τη γυμναστική, κάναμε ένα μπανάκι και βγήκαμε εκεί στην βόλτα. Λίγο να πάμε εκεί στα μπαμπάτσικα να πούμε ένα γεια στο φίλο μας, στο Σάκη. Ο οποίος... Στην Αγίων Πάντων. Στην Αγίων Πάντων και βάναμε το μπουφανάκι από πάνω με την κουκούλα. Καιρός ήταν. Ναι, καιρός ήταν. Γιατί... Γύρισε χειμώνα. Ναι. Διότι αν ο καιρός αυτός ας πούμε συνεχίσει τη ζέστη και στους 26-28 βαθμούς, είναι άρρωστο πράγμα να πούμε. Και για το περιβάλλον και για ναι. τη φυτά και για τα πρέπει πάντα. Να τραβήξει μια έτσι ιστορία. Και βροχούλες, λίγο νερό να μαζέψει. Βροχές, να μαζέψει νερό και τα λοιπά. Γιατρέ μου, τι κάνεις? Μια χαρά είμαστε. Σε βλέπω σε αρίστη κατάσταση. Κολυμπάμε σταθερά. Κολυμπάς, προπονείσαι, τι κάνεις? Αυτό πού είναι... πας? Εκεί στην περιοχή που ζω. Ναι. Και πας στην προπόνηση. Κανονικά. Ναι. Αερόβια. Πόσο κάνεις δηλαδή αερόβια? 4 χιλιόμετρα σε μία ωρίτσα. 4 χιλιόμετρα κολύμπεις σε μία ώρα? Ναι, ναι, ναι. Ρε φίλε, γρήγορα πας. Εντάξει, πρίξα αθλητής. Ήσουν κολυμβητής μάλλον. Και έχω παίξει και πόλο πολλά ναι. χρόνια. Όχι όπως ο κόκκινος. Θα το κόκκινο μαζί. Όχι βέβαια. Όχι. Ναι. Και βασικά για το πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο απαιτεί πάρα πολύ κολύμπη. 4 χιλιόμετρα πώς θα καλύψεις την κατάσταση? Σερί. 4 χιλιόμετρα την ώρα. Να τρέχεις στο κολύμπι είναι πολλά. Δηλαδή είναι με σε μέτρια ένταση. Ανάσχελα το πας? Όχι, κρόλ. Κανονικά, που είναι ναι. το στυλ το οποίο σου δίνει δυνατό να δουλέψεις αερόβια ικανότητα. Και το πας με μία, γιατρέ? Δηλαδή ναι, είναι χωρίς σταματημό. Χωρίς σταματημό το πας. Μία ώρα συνεχόμενη. Ναι. Και μετά βγαίνεις να πούμε. Κανονικά ναι. κάνω το μπανάκι μου, επιστρέφω στο σπίτι μου, ναι. διαβάζω, κάνω, περνάω την ώρα μου ευχάριστα. Θα δω κανένα ματσάκι ακόμα και σε επανάληψη. Δεν μου λες, ρε γιατρέ, πώς ευχαριστιέσαι μία προπόνηση όπου να πούμε δεν βρωμάνει οι μασχάλες σου, δεν υδρώνεις, δεν γουρλώνουν τα μάτια σου να πούμε, δεν η κασίδα σου να πούμε να τρέχει η υδρότα και μετά να πας να πούμε, αφού έχεις γίνει μουσκίδι, να κάνεις ένα ντους, να το ευχαριστηθείς το ντους, έτσι να φύγει το νερό, η λέρα από πάνω σου να πούμε και να τραβήξεις εκεί και τις μπρούτε και τις Van Cleef, τις κολόνιες σου. Είναι και πιο καθαρό σπορ το κολύμπι για να λέμε την αλήθεια. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις κάτι, δεν υδρώνεις, δεν βρωμάς, δεν βλέπεις. Πιο ήπιο. Τι ήπιο? Για το κορμί, δεν το επιβαρύνει τόσο. Ξέρεις κάτι. Μπορείς να δουλέψεις σταθερά και σε πολλή ώρα. Όταν τελειώσει η προπόνηση και κάνεις μπάνιο, δεν ευχαριστήσει τον μπάνιο, ρε γιατρέ. Το ευχαριστιέσαι. Τι ευχαριστιέσαι? Όταν πας στο ζεστό νερό, πάντα το ευχαριστιέσαι. Τι? Το ζεστό νερό πάντα είναι μια ευχαρίστηση. Ζεστό νερό κάνεις μετά? Εντάξει, χλιαρό προς ζεστό, ναι. Μάλιστα. Και το χειμώνα την τραβάς αυτή τη βιόλα? Αυτή είναι η προπόνησή σου? Ναι. Πόσες φορές την εβδομάδα πας? 6 με 7. Μπορώ να πάω και τις 7. Μπορώ να πας και τις 7 μέρες. Ναι. Γι' αυτό σε βλέπω και ορεξάτο να πούμε. Πάντα. Ναι. Ο αθλητισμός κάνει καλό. Εγώ πάλι την τοξίνη μου θέλω να τη βγάλω με άλλα μέσα να πούμε. Κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Δεν μου αρέσει το κολύμπι, το συγχαίρομαι. Το ξέρεις, περιβάλλον που του αρέσει περισσότερο. Ξέρεις γιατί το συγχαίρομαι? Δεν είμαι καλός γι' αυτό. Γι' αυτό. Το μπάσκετ ξέρεις γιατί το συγχαίρομαι? Δεν είμαι καλός. Εντάξει. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Ποδόσφαιρο παίζεις καθόλου? Έχω 4 χρόνια έχω να παίξω. Έβγαλα το δάκτυλο. Βλέπεις το δάκτυλο αυτό? Ως τερματοφύλακας ή ως τερματοφύλακας? Το βλέπεις το δάκτυλο? Όρτσα δεν πάει. Λίγο εντάξει. Έκανα μια απόκρουση αλλά σαργάνη στην κεφαλιά του εκεί στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφη. Και... Θυμάσαι καθόλου ποιος κάνει εκείνη την κεφαλιά? Θυμάμαι τον Πετράκη που κάνει τη σέντρα. Σέντρα. Και θυμάμαι ή ο Βλαστός πρέπει να ήταν. Ή ο Τσιριμόκος. Ή ο Τσιριμόκος δίνει τα συγχαρητήρια στο σαργάνη. Πρέπει να ήταν ο Βλαστός. Ο Βλαστός. Ο Βλαστός. Περίοδος 83-84. Με αλέφαντο ο Ολυμπιακός. Στον Όφη είχε ξεκινήσει ο Πετρόπουλος. Μια πολύ καλή ομάδα. Ναι, και ανέκαθεν εκείνη. Είχε εγκαταλείψει ο Πετρόπουλος. Την κατέτα του 80. Θυμάμαι είχε εκείνη τη χρονιά που λες την απόκρουση εκείνη του Σαργκάνη. Είχα πάει σε ένα μάτσα Άρης Όφη 2-4. Στη Χαριλάου που διώξανε αυτή τον Αντώνη Γεωργιάδη. Ήμουνα στην Κερκίδα. Ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν καλός ο Όφη. Πετράκης δεξί μπακ. Όλη τη δεκαετία του 80 ήταν από τις καλές ομάδες. Πολύ καλή ομάδα. Έχει φτάσει να τερματίσει και δεύτερος, να πάρει και κύπελλο απέναντι στον Ηρακλή. Ναι, ναι, και ωραία μπάλα. Και έδρα ωραία. Έδρα απίστευτη. Το Γεντίκου ναι. λέει είναι από τις θρυλικές έδρες ναι. στην Ελλάδα. Επειδή είναι κλούβα γι' αυτό. Εντάξει. Άμα ήταν 25.000, σιγά με μαζευόταν οι κριτικοί εκεί πέρα. Σιγά. Μικρό γήπεδο σχετικά. Μικρό γήπεδο. Των 15.000 τότε χωρίς. 13 εκεί. Όσο χώραγε του Μακεδονικού όταν, πριν τα καρεκλάκια. Πριν τα καρεκλάκια. 13 χώραγε. Έχω πάει στο Γεντίκου, λέει, είναι από τις ωραίες. Ποιο μάτς πήγες? Τώρα ήταν 1990, ένα Όφη Ηρακλής 2-3. Όφη Ηρακλής 2-3.
Με το πλοίο πήγες. Με καράβι, ναι. Με καράβι. Συμπτωματικά είχα. Μη μου πεις, γιατρέ, ότι πήγες με τους οργανωμένους. Όχι. Δηλαδή. Όχι, όχι. Ήταν συμπτωματικό γεγονός. Είχαμε βρεθεί στην Κρήτη τότε με σχολική εκδρομή. Και παρόλο που ήμουν μικρό, στο δημοτικό και μπόρεσα και παρακολούθησα και ένα το παιχνίδι. Γενάρη μήνα. Ναι. Γενάρη μήνα. Ναι. 90. Με μεγάλο το παιχνίδι του Γιωβάνοβιτς. Ιβάν Γιωβάνοβιτς, τι παίχταρος. Τι δεκάρι, ε. Ο Φυσούν. Πολύ ωραίος, ναι, πολύ ο Φυσούν, φοβερός. Σε χαλάει 0-94. Παναθηναϊκός ο φίλος. Σε βρίζει. Γιατί οι Παναθηναϊκοί σε βρίζουν, γιατί. Θα πάρουν κανένα πρωτάθλημα φέτος και θα γίνει τη Μουρλή, να πούμε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα σκάσει. Θα σκάσει. Δεν έχει το βάθος στο ρόστερ και. Κάτσε τώρα, ρε γιατρέ μου, γιατρέ μου. Τώρα εσύ τώρα το βλέπεις. Το πάω βιολογικά καθαρά. Βιολογικά. Γιατί να σκάσει, δηλαδή. Δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι κάποια στιγμή μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα και το ρόστερ του δεν έχει και χαμηλό μεσόωρο ηλικίας. Ναι. Και η ευρύτητα επιλογών. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Βιολογικά θα πέσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτό το δίπολο. Παίζω Ευρώπη, παίζω πρωτάθλημα κτλ. Θα πρέπει να θα κάνει. Αποκλειστεί κάποια... από την Ευρώπη, γιατρέ. Αν είναι έξυπνος, είναι ευεργετικό το αποτέλεσμα. Αν είναι έξυπνο, θα αποκλειστεί, γιατρέ. Αν είναι έξυπνο. Εάν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ναι, δεν θα αν είναι έξυπνο, θα αφήσει και το κύπελο, γιατρέ. Και το κύπελο στην άκρη. Αν είναι έξυπνο, ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη ένα πολύ καλό σερί αποτελεσμάτων. Εκτίμηση με στεναχωρεί αυτό. Με στεναχωρεί. Στεναχωρεί. Και το χ στο Αγρίνιο είναι καλό αποτέλεσμα. Είσαι ένας από τους λίγους Θεσσαλονικιούς που είναι αντιπαναθηναϊκός αντί να είναι αντιολυμπιακός. Η Βόρεια Ελλάδα σφίζει από αντιολυμπιακοσύνη, να πούμε. Εντάξει, προσπαθούν να βρουν ένα αποδοποιείο τράγο για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους οι Θεσσαλονικοί και οι Βορειοελλαδίτες. Ναι. Και συναντήθηκε κλίμα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή του φταίει πάντα ένας αόρατος εχθρός ενώ δεν υπάρχει. Λες. Δηλαδή είμαστε εμείς ανίκανοι. Πολλοί σε χαρακτηρίζουν φιλοολυμπιακό με αυτά που λες. Καθόλου. Καθόλου. Ουδέτερος είμαι. Εντάξει, απλά αναγνωρίζω κάποια πράγματα. Ότι η συγκεκριμένη ομάδα σε επίπεδο οργάνωση έχει ξεφύγει. Ποιος? Ολυμπιακός. Σε επίπεδο οργάνωση. Σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, είναι η ευρωστία που έχει υπάρξει και από τα λεφτά του Champions League και από τους ισχυρούς χρηματοδότες που έχουν περάσει από τη συγκεκριμένη ομάδα. Το εξαγωνιστικό. Μεγάλο πελατειακό κοινό. Ναι. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή έδρα. Ναι. Είναι σε άλλα πρότυπα, σε άλλα δεδομένα. Έχει ξεφύγει δηλαδή. Ο τρόπος που είναι οι εγκαταστάσεις του Ρέντι, το πώς λέει το scouting report του Ολυμπιακού, το πώς είναι οι ακαδημίες από πίσω, το πόσο παραγωγικές. Δηλαδή, μπορεί ο Ολυμπιακός να μην στελεχώνει την πρώτη του ομάδα με παίκτες που προέρχονται από το φυτώριό του, αλλά σκέψω ποιος είναι ο καλύτερος χαφ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χαφ, ναι. Ο Φορτούνης. Ο Σιώπης. Ο Σιώπης. Προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, όπως το γνωρίζει. Βεβαίως. Α, μιλάς για πιο πίσω γραμμή. Ναι. Δηλαδή, στελεχώνει το πρωτάθλημα με παίκτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα σου πει ένα παοξής, ρε, και εμείς έχουμε βγάλει ένα κάρο. Καλά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουν αντίστοιχη ποιότητα σε παραγωγική διαδικασία, όπως και ο Ολυμπιακός. Λες, ε. Όχι. Προσπαθούν να το μιμηθούν. Ακόμα είναι σε απόσταση για να το φτάσουν. Αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα μικρό αντίγραφο το Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Μικρό αντίγραφο. Και θέλει να λειτουργεί έτσι. Άρα δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ενδόμηχα, ναι. Ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός θαυμάζει τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Ενδόμηχα. Ναι. Εσόψυχα δηλαδή. Στα εσόψυχά του μέσα, ναι. Έτσι. Το γουστάρι. Το γουστάρι, ναι. Το θέλει. Και κινείται. Του αρέσει ο τρόπος λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας και πιστεύω ότι η δισεγκρασία κόσμου είναι πολύ κοντά ένας λαός των άλλων. Ναι. Άρα αυτό που λέγανε οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, καλέ, πώς νιώθει ένας οπαδός του Ολυμπιακού όταν παίρνει τα πρωταθλήματα με τα πέναλτι και με τα αυτά, εσύ λες ότι το ίδιο θα νιώθει και οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Εννοείται, δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή το έχει δει, το έχει ζήσει. Καταρχήν, όταν κατεβαίνουν οι παοξίδες στην Αθήνα, μεταλλάσσονται. Δηλαδή. Επειδή έχουν γνωρίσει πώς συμπεριφέρονται. Στη... Όταν κατεβαίνουν, δηλαδή, ως οπαδοί ή όταν κατεβαίνουν. Όταν συμπεριφέρονται, όταν μιλούν με παοξίδες του Ολυμπιακού, βγάζουν πιο φιλική έτσι, διάθεση εντός Αθήνας. Επειδή έχω συνυπάρξει τέτοια τραπέζια, γιατί έχω ζήσει 5 χρόνια. Α, δεν μιλάς για μετακίνηση. Με τεκμήρια. Εσύ δηλαδή, μιλάς η συμβίωση. Με συμβίωση. Α, ναι, αυτό, ναι, άλλο υπάρχει ο θαυμασμός. Όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε να πρέπει να δώσω και καλά την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι είμαι αντιολυμπιακός. Το βγάζουν αυτό. Λες δηλαδή ότι κατά βάθος συμπαθιώνται. Συμπαθούνται, ναι. Οι δύο λαοί και οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. Και αυτό το μίσος πώς βγαίνει, δηλαδή. Εντάξει, τώρα. Είναι αγάπη. Δηλαδή, τεχνητό είναι, έτσι δημιουργείται. Τεχνητό. Είναι κάτι μεταξύ. Είναι μια σχέση πάθους μεταξύ τους. Σχέση πάθους. Σχέση πάθους. Ναι. Και οι Ολυμπιακοί θαυμάζουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ναι. Για την ζεστή ατμόσφαιρα. Στο παρελθόν, βέβαια. Δηλαδή, πιο πολύ παραδέχονται την Τέταρτη Τούμπας από τη Φιλαδέλφια ή την Λεωφόρο. Ναι. Οι Ολυμπιακοί. Τους γουστάρουν τους παοξίδες. Τους γουστάρουν, ναι. Καλά, αυτό εντάξει μπορεί. Οι παοξίδες όμως πώς μπορούν να γουστάρουν τους Ολυμπιακούς. Τους γουστάρουν και αυτοί. Έτσι όπως κινούνται. Έτσι όπως κινούνται, ναι. Τους θαυμάζουν αυτό σου λέω. Δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας τους. Θέλουν να το μιμηθούν. Θέλουν να τους μοιάσουν. Μπαίνουν στα ίδια πρότυπα. Στα ίδια πρότυπα. Μάλιστα.
Θα το παραδεχτούν αυτό ποτέ? Φορά παρτίδα όχι, αλλά από έτσι πίσω το παραπέτασμα θα το παραδεχθούν. Αν τους πιάσει δηλαδή σε μια κατηδία συζήτηση θα το παραδεχθούν. Δηλαδή συμπαθιώνται οι Ολυμπιακοί με τους Παοξίδες περισσότερο και μισιώνται με τους Παναθηναϊκούς. Και οι Παοξίδες συμπαθιώνται με τους Ολυμπιακούς περισσότερο και μισιώνται με τους Αργιανούς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, να ξέρεις. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Η οποία όλο και διωγγώνεται. Ο λόγος ποιος είναι, πού το έχεις διακρίνει εσύ αυτό, ας πούμε? Δηλαδή σε πολλούς τελικούς χάντμπολ υπάρχει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση. Ναι. Στη Λαμία που είχαν γίνει τα περιστατικά αυτά. Υπάρχει μια κόντρα. Ναι, αλλά όταν χάνει ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ εδώ μέσα και κάνει φλόκο, χειροκροτήματα έχουν. Όχι, πλέον έχει αλλάξει αυτό. Ναι. Δεν έχουν. Δηλαδή, αν μιλήσεις με ΠΑΟΚτσίδες και μιλήσουν τώρα στον αέρα φίλοι του ΠΑΟΚ, θα το παραδεχθούν. Ότι. Αναπτύσσεται μια έτσι έχθρα απέναντι στην ΑΕΚ. Ναι. Μεγαλώνει δηλαδή αυτή η κόντρα. Μάλιστα. Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ δεν το έχω διακρίνει. Τώρα εσύ που το διακρίνεις με τους οπαδούς δεν ξέρω. Αλλά μιλάς. Μιλάς ότι έχουν το ίδιο DNA. Το ίδιο DNA, το ίδιο μοντέλο συμπεριφοράς. Ίδιο πρόσφυγο μυαλό δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Η μεθοδολογία είναι. Εγώ που οι δικοί μας εδώ λένε ότι είναι αθώοι. Αθώοι. Ότι είναι ενάντια στις μεθόδους, να πούμε. Ποιος θα πάει ενάντια σε μια τέτοια μέθοδο που το εξασφαλίσει την επιτυχία? Ναι. Λες τώρα δηλαδή, για αυτό να τρέχουν. Χάρη βλέπεις ότι υπάρχει η εταιρεία του κ. Μαρινάκη, η οποία ασχολείται πλέον με την τηλεόραση, η οποία θέλει να μπει ως χορηγός. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, ναι. Και αντίστοιχα θέλει να κινηθεί και ο κύριος Σαββίδης. Δηλαδή αντιγράφει την κίνηση του Ολυμπιακού. Και με την ΕΠΟ, λες ότι. Και με την ΕΠΟ, ναι. Κακό είναι αυτό. Πανομοιότυπες κινήσεις. Όχι, βέβαια. Το βλέπεις δηλαδή ότι. Είναι η νόμη της αγοράς. Είναι στο... Καλά, δεν κάνει ο ΠΑΟ και το κάνει. Καλά κάνει. Αλλά ας πούμε να το λέει. Το θέμα έχει και τη δυνατότητα να το κάνει. Ναι. Λεφτά έχει, δεν έχει. Θα αποδειχθεί. Τι θα αποδειχθεί? Τώρα λέει. Θα το δείξει τα μπακέρα. Όλοι μιλάνε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι τις εκλογές της ΕΠΟ θα τις πάρει ο ΠΑΟ. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, 9:55 και ενώ μήνυμα εσείς τι λέτε, 54-340. Είμαστε στο Παναθηναϊκό που ζει στην υπέροχη περιοχή των Εξαρχείων. Γιατρέ, μοιάζεις σαν μορφωμένος Κυρσάβας με τέτοιο κόμπλεξ. Ραπ, φέρε και κανένα Παναθηναϊκό στην εκπομπή σου. Έχουν μιλήσει. Δεν δαγκώνουμε, λέει. Εξάρχεια 13. Μας ακούνε στην Αθήνα και στα Εξάρχεια. Ο άλλος γιατρός, ο νευροχειρουργός, ο οποίος ήταν και πολίστα στον Παναθηναϊκό κι αυτός. Νομίζω είναι μεγαλωμένος στην εκεί περιοχή, στον Γκίζη. Ο Σπύρος είναι μεγαλωμένος στον Γκίζη. Απλά επειδή είχε κάνει ένα ταξίδι ιατρικού περιεχομένου στην Ευρώπη, από εβδομάδα θα είναι κοντά μας και θα κάνουμε Παναθηναϊκού βραδιά εδώ πέρα. Εντάξει, νομίζω η ομάδα του Παναθηναϊκού πλέον είναι μετά από πολλά χρόνια. Μη λέει ο φίλος από τα Εξάρχεια ότι. Εγώ παραδέχομαι ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι διεκδικητής του τίτλου. Ναι. Ο ουσιαστικός αντίπολος του Ολυμπιακού είναι αυτός. Δεν είναι το ΠΑΟΚ ούτε η ΑΕΚ. Ναι. Αντικειμενικά. Λες δηλαδή τώρα, για να το πάμε λίγο και στην μπάλα. Αυτά που έχεις δει μέχρι στιγμής ότι ο Παναθηναϊκός σαν μπάλα, σαν υλικό, σαν οντότητα. Κεφαλαιοποίησε το πολύ εύκολο πρόγραμμα, είναι πρωτοπόρος. Ναι. Την άλλη αγωνιστική έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι στην Ελλάδα. Άσε τη συμπάθεια και την αντιπάθεια. Εντάξει, μιλάμε για μπάλα τώρα. Ναι. Άλλο τώρα που δεν τους γουστάρεις, να πούμε, ναι. Απλά ναι. Εγώ έχω την αίσθησή μου στο βιολογικό καθαρά, ότι δεν θα αντέξει. Ναι, δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Μάλιστα. Δεν θα αντέξει γιατί. Ότι έχει ρηχό ρόστερ. Ειδικά στα χαφ. Στα χαφ. Εκεί που υπάρχουν πιο πολλές εντάσεις και εκεί που πρέπει ο Παναθηναϊκός να εφαρμόσει πίεση κτλ. Ναι. Δεν θα μπορέσει, δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Ο Λεντέσμα δεν είναι καλής πάστας αθλητής. Ναι. Οι υπόλοιποι. Ένα ζέκα είναι ο οποίος ξεχωρίζει αθλητικά. Μπορεί να αντέξει το μεσοαμυντικό κομμάτι. Ο Λούντιν, α πούμε. Έχει κάνει εκπληκτικά μεσοαμυντικά παιχνίδια ο ζέκα. Τον έχουν τεντώσει, τον έχουν σκίσει. Σαν λάστιχο, τον έχουν πραγματικά. Είναι ο μοναδικός που κλείνει τρύπες. Και εδώ ήθελα να σε ρωτήσω ότι. Με το θέμα του Ζέκα στο μεσοαμυντικό κομμάτι, χαμηλά, παίρνει πολλά ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω ότι έχει αργό αυτό που λένε τον μπρος πίσω, πώς το λέμε στα αγγλικά. Το transition. Το transistor, πώς το λες. Το transition. Το transition. Δεν είναι καλό. Δεν έχει καλό. Λόγω του Λεντέσμα. Ναι, δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό. Ούτε το δεκάρι του, είτε παίζει ο Λουντ, είτε παίζει ο Βηγιαφάνες, έχει καλούς γυρισμούς πίσω. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό το έχω διαπιστώσει και η αίσθησή μου είναι αυτή ότι δεν θα αντέξω πάνω. Ναι, ναι. Τώρα θα μου πεις ποια ομάδα. Ειδικά όταν παίζει τετράδα στην άμυνα και όχι 5-3-2. Το κάνει πάρα πολύ καλά. Ποιο? Το Πανιώνιο. Το γυρνάω πίσω καλά, ε. Κόρμπο σιώπησε, έχω λατρέψει πραγματικά. Ναι, βέβαια μπορεί να μην παίρνει. Μπορεί να μην παίρνει επιθετικά τίποτα από αυτού, κακά τα ψέματα. Πώς δεν παίρνει. Δεν παίρνει. Από τον Κόρμπο και το σιώπη δεν παίρνει επιθετικά. Τι πήρε προχθές ο Πανιώνιος που δεν το καταλάβανε πολύ σωστά. Μαζί βλέπαμε το μάτς. Τι πήρε. Το γεγονός ότι μπορούσε να εφαρμόσει πίεση ψηλά η τριπλέτα του οφείλεται στον Κόρμπο και το σιώπη. Καθάρισαν τον χώρο του κέντρου και πήρε μέτρο Πανιώνιο στο γήπεδο. Ναι, είναι δύσκολο να κάνουν. Να πατήσει, να σουτάρει, να πάρει την πάω. Ο Κόρμπος στο δεύτερο κόλπο του Πανιώνιου είναι αυτός που κάνει την πάσα στον Ασαριφάρτ.
Έχει την οξυδέρκεια και βλέπει τον ανοιχτό χώρο και κάνει μια απέροχη πάση στο Μασάνι. Ναι, λειτουργήσε σαν δεκάρι, ας πούμε. Βεβαίως. Δεν το παρατήρησες. Ναι. Η φάση του 0-2 δημιουργείται από τον Κόρμπο. Ο οποίος κόβει την μπάλα. Κόβει την μπάλα, βλέπει τον ανοιχτό χώρο και τη δίνει έτσι ώστε να μην μπορέσει κανείς να σταματήσει τον Ανσάρι Φάρτ. Ναι. 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 Εκτιμώ και τους δύο πάρα πολύ. Ποιους? Και τον Κόρμπο και τον Σιώπη. Ναι. Και εκεί ήταν το λάθος από Παπαδόπουλο. Δεν έπαιξε με 3 χαφ. Ναι, πάμε τώρα στον. Γιατί μου έλεγες στη Νεάπολη εκεί στο καφενείο που. Παπανδρέου λέγεται η οδός. Παπανδρέου, ναι. Ανδρέα. Ναι. Στην Ανδρέα Παπανδρέου που βλέπαμε το μάτσο εκείνο το καφενείο. Που θυμίζει λίγο χρόνο, έτσι. Θυμίζει λίγο χρόνο. Είναι λίγο συνοικιακό επίπεδο, έτσι. Ναι. Με ωραίες προσωπικότητες. Εγώ γουστάρω τέτοια. Φιγούρες. Ναι, εγώ τις cult figures τις γουστάρω. Δηλαδή σε τέτοια μαγαζιά να μην πας. Μην με πας εκεί, ρε. Πάρε το παλτό σας, κύριε, κρεμάστε το. Είχα πάει παρένθεση. Θα πούμε για τον Παπαδόπουλο. Είχα πάει τελευταία φορά σε εστιατόριο ακριβώς και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, γιατί ένιωσα άσχημα. Σε φέρονται τόσο ευγενικά που καταλαβαίνεις ότι είναι υποκριτικό αυτό κτλ. Και δεν νιώθεις καλά. Δηλαδή, νιώθεις τόσο άβολα, όσο αν πας σε ένα μέρος το οποίο δεν θέλουν να σε δουν μπροστά τους. Δεν μπορείς να μιλήσεις με τον άνθρωπο που είσαι εκεί. Δεν μπορείς να διαπληκτιστείς. Γιατί ακούνε τι λες και τα λοιπά. Πάντα είναι ένας-δύο από πάνω σου. Μόλις τελειώσει κάτι, αορμάει απάνω επιτακτικά και ψεύτικα και λέει: θέλετε κάτι, αυτό και τα λοιπά. Σου γεμίζει το ποτήρι. Ρε κουλός είμαι, δεν μπορώ το ποτήρι να το πάρω. Είμαι. Δεν μπορώ να πάω σε τέτοια μαγαζιά και γούσταρα που με πήγες εκεί. Και μου είπες για τον Παπαδόπουλο: ότι... την Τετάρτη θα το σκίσω γιατί βλέπω ότι είναι κλάψας και τα λοιπά. Θέλω να σε ακούσω. Είναι ένας τρόπος ο οποίος στηρίζεται καθαρά στο επικοινωνιακό για να κρύψει τις δικές του αδυναμίες, για να μην δεχθεί ποτέ κριτική για τις επιλογές του. Δεν θα σταθώ στο γεγονός πώς χρησιμοποιήσε και ποιος χρησιμοποιήσε στην άμυνα την τετράδα. Που δεν είναι μια... υπέρ της τετράδας. Τετράδα. Κοίταξε, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να δουλεύει με 3-5-2, καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσει. Γιατί θα, θα είναι σαν λεμιτόμος. Αν δεν το έχει δουλέψει ποτέ, δεν το έχει αφομοιώσει στο μυαλό του πώς θα μπορέσει να λειτουργήσουν τα back half, πότε θα δώσουν ανεβάσματα, πώς θα λειτουργήσουν τα half συγκαλύψεις. Πώς, ας πούμε, ποια θα είναι 30 το χάφτη. Άρα, δηλαδή, εν ώψη τούμπας. 4-3-3 σφιχτό. Αυτό που σου λέω. Αν φύγει ο πόνος από την τσέπη, τη μέση του Μπαρτολίνη, πώς όπου κι αν είναι, και παίξει με τρεις στόπερ. Καταρχήν, ο Ηρακλής. Δεν έχει center for καθαρό καταρχήν. Μπορεί στη θεωρία. Ναι. Έδειξε εγώ λέω για 4-0. Έδειξε ο Κούρος ότι σε 3-5-2 ως αριστερό στόπερ, γιατί έχει στοιχεία back. Ως αριστερό στόπερ στο 3-5-2. Ναι. Όπως και ο Ρούσος μπορεί να υπηρετεί στη θέση του back. Μπορεί να γίνει με κολόνα στο κέντρο τον Μπαρτολίνη. Ναι. Να τους διευθύνει. Και να παίξει δηλαδή. Ο Μπαρτολίνη κεντρικός. Κεντρικός. Κούρος αριστερός στόπερ. Δεξιά ο Ρούσος. Και να παίξουν μπακάφου Καραγκούνης με το. Ή ο Κυριακίδης μπορεί να την παίξει τη θέση μαζί με τον Σαραμαντά. Ναι. Έχει τα ανεβάσματα και ο Κυριακίδης και ο Σαραμαντάς. Και μετά να γεμίσει τον άξονα του. Όμορφα και ωραία. Ας βάλει όποιος θέλει εκεί πέρα να επιλέξει. Έχει επιλογές. Μπορεί να το πάει αυτό ο Ηρακλής. Μπορεί να το κάνει. Ναι. Το συντηρητικό. Ναι. Εννοείται. Ναι. Εδώ το έχει κάνει ο δογματικός Αναστασιάδης και παίρνει αποτελέσματα με τη Λάρισα. Το έκανε, ναι. Έβαλε μια άλλο. Έβγαλε μια άλλο. Η Λάρισα το έχει τον Κόλια. Το έκανε και στη Λεβαδιά. Δεν το κάνει τίποτα. Ναι, το έκανε και στη Λεβαδιά. Μια χαρά. Μια χαρά. Έσωσε τη δεσούλα του με το 5-3-2. Την έσωσε. Βέβαια. Ποιον έχει στο περτρίτο τον Κόλια. Που παίζει στον Άρη τη Γάμα Εθνική και στην Καζέτια που έπεφτε πέρυσι από τη Β' Εθνική. Κοντά οι γραμμέ του. Κοντά οι γραμμέ. Οι αδυναμίε του. Δηλαδή καλύπτει τη μετριότητα των παιχτών του με αυτό το σύστημα. Ναι. Γι' αυτό περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο να είναι λιγότερο δογματικός. Α, δηλαδή εσύ το κατηγορείς. Και το κακό είναι ότι δεν, δέχεται, δηλαδή δεν αφήνει να τον κριτικάρουν στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ποιος το λέει αυτό? Μα αυτό την κλάψα. Αυτό το δεν έχω παίχτες, δεν έχω παίχτες. Είδαμε το Ξάνθη Ατρόμητος προχθές. Είχε Ξάνθη Ατρόμητος με ένα καράνι, πώς λεγόταν, και αριστερό μπακ έπαιζε ο καημένος ο Ατρόμητος. Κατράνης. Κατράνης. Δάνης Κατρανίδης. Εδώ με ένα... Κατράνης με μπέρδεψες. Πώς λεγόταν εκεί ναι. Πέρα. Ο Κατράνης, ναι. Με έναν αργό εκεί τον Γκέιτα μέχρι να στρίψει βρώμαγε. Ταλαιπώρια μεγάλη ποδοσφαιρική. Γιατί το λες κλάψα. Γιατί όλη την ώρα μιλάει για τη διοικητική κατάσταση. Μίλησε για ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η δουλειά σου. Τον βολεύει δηλαδή αυτό. Λες. Ναι, δηλαδή δεν θέλει να δέχεται κριτική. Ποιος το λέει αυτό? Καταρχήν ο Παπαδόπουλος είναι ο μοναδικός προπονητής. Ναι. Ο οποίος η μοναδική επιλογή που έκανε σαν μεταγραφή ήταν ο Καρλίτος. Ναι. Μας τον έφερε ως αριστερό μπακ όταν ήταν δεξί στόπερ, δεξί μπακ ή αμυντικό χαφ. Φαντάσου πόσο γνώστης ποδοσφαίρου είναι για να σου φέρει τον Καρλίτος ως αριστερό μπακ. Αυτές ήταν οι επιλογές του Μακρύς, ο Λαζάρ, όλες άστοχες. Ήταν καμία επιτυχημένη. Ο Μακρύς ήταν του Παπ. Ο Χαντί. Ο Χαντί του Παπ. Κακές επιλογές. Ναι. Άσε, για φέτος πες μου τώρα τι. Για φέτος, δηλαδή, εντάξει, προτιμώ να επικεντρώνεται στα λάθη. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλο, τα λέτε ότι δεχόμασταν πίεση και πήρε μέτρο παρήμονες. Πώς έγινε αυτό στον αγωνιστικό χώρο? Ναι. Το φόρτσεκ, δηλαδή, να το κάνουμε μια
μετάφραση. Αυτή η πίεση ψηλά που έβγαζε ο Πανίνος, πού οφειλόταν? Ναι, ότι να σου εξηγήσει. Ναι. Λέω, Ζήνιο δεν υπάρχει μεσοαμυντικά, Μοντέρο δεν υπάρχει μεσοαμυντικά, η Τζόγλου κακό παιχνίδι. Ήταν λογικό και επόμενο και από τη μεριά του Φούντα ο Καημένος Κυριακίδης θα δέχεται πειρά. Μάλιστα. Συνεχόμενα. Ναι. Ναι. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ναι. Δεν λέει, ξέρω εγώ, του λέω, Ζήνιο, γύρνα λίγο πιο πίσω. Γίνε. Δεν μάζεψε τις γράμμες. Λέει, πήγα για τη νίκη. Από το πρώτο λεπτό, ρε Παπαδόπουλε, με μια ομάδα που είναι βιολογικά καλύτερη. Για τον Πανιόνιο μιλάει. Ναι. Λογικά, ναι. Και έχεις κάνει ένα μάτσο το οποίο έχεις τεντώσει τη Δευτέρα με την ΑΕΚ. Και έχεις να δουλέψει μόνο Τετάρτη, Πέμπτη για αυτό το παιχνίδι, μέχρι να γίνει η αποκατάσταση των παιχτών. Τραγικά πράγματα. Και δεν δέχεται κριτική από κανέναν. Δεν την ακούει ποτέ ποδοσφαιρικά. Θα έπρεπε. Λες ότι το κάνει. Εγκλημάτισε. Μπορούσε να πάρει πόντο. Φάνηκε στο τελευταίο 15 λεπτό. Πόντο, ναι. Ότι μπορούσε να πάρει ή πόντο ή και πόντου από αυτό το παιχνίδι. Αν είχε διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Δεν υπάρχει για μένα η ομάδα η οποία να κατανίκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λες τα προβλήματα, προβλήματα, αλλά και εσύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν μου δίνεις αυτό που μπορείς να μου δώσεις. Ναι. Πρέπει να ξέρει πότε θα χτυπήσεις εντάσεις. Δηλαδή έλεγες προχθές στην Ατλέτικο. Μείωνε τις εντάσεις. Ναι, ναι, ναι. Αρχές δευτερόλεπτο. Ήξερε πού θα λειτουργήσει, πώς θα. Και απέναντι σε την Bayern. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα. Εντάξει, δεν απαιτώ να έχει στου αυτοματισμού Ατλέτικο. Εντάξει, ναι. Δεν συζητάμε. Συγκρίνεις ότι διάλεξε ένα 12 λεπτό, 15 λεπτό να χαμηλώσει τις εντάσεις για να ξαναχτυπήσει. Για να μην κρεμάζει βιολογικά. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Για να μην κρεμάζει βιολογικά. Πέφτει βιολογικά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Είσαι τα σκυλιάκια τα καινούργια, τα μικρά. Ή τα μωρά τα οποία τρέχουν και κάποια στιγμή λες με αυτό το παιδί δεν πούμε ότι δεν. Και ξαφνικά το βλέπεις το παιδί ροχαλίζει. Τι έγινε, έπεσε ξέρω κάτω με την γλώσσα κάτω. Δεν ξέρει την οικονομία δυνάμεων. Δεν κάνει. Ναι, δεν κάνουν. Και δεν έρχεται παραβληθεί ο αντίπαλο γιατί τα καλά του 15 και τα δεύτερα ημίχρονα του ΠΑΟΚ που λες έπεσε, έκανε κτλ. Και εδώ κάτι γίνεται. Απλά θάβεται ας πούμε αυτό το κομμάτι. Δεν το βλέπω πουθενά γραμμένο, πουθενά να είναι ανιρτημένο κτλ. Είναι θαμμένο γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει τους τραυματισμούς που είχε πέρσι, δεν έχει τις θλάσεις. Σου λέει γίνεται καλή δουλειά εκεί. Αλλά το ότι βγάζει ο ΠΑΟΚ εντάσεις στο πρώτο ημίχρονο και πολλά πρεσαρίσματα ψηλά και κρεμάει στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι. Να μην αντέχει να δώσει 90 λεπτά τέτοια. Ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ δείχνει, μια και το πήγαμε εκεί, ότι στα 90 λεπτά βιάζεται να τελειώσει τα μάτς. Και επειδή διακρίνω ένα άγχος. Στην αρχή των εδώ πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ηρακλής. Αυτό το κομμάτι. Να τον αγχώσει. Ναι. Ότι η βιασύνη του ΠΑΟΚ, το άγχος του ΠΑΟΚ να παράγει νωρίς, έχει να κάνει με το γεγονός ότι φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί μέσα από passing game και από καταστάσεις που δημιουργούν τα χαφ. Δεν έχει καλά χαφ. Ναι. Δημιουργικά. Γι' αυτό βγαίνει η ένταση τόσο πολύ για pressing, δημιουργία από τις πλευρές, φορτώματα κτλ. Και κρεμάει η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο γιατί. Αυτό δεν το είπε κανένας. Ας πούμε ότι το λέμε εμείς πρώτοι. Διαβάζω μηνύματα. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει, ο 094, είναι γιατρός μορφωμένος, κόβει το μυαλό του, τι αντιολυμπιακός να είναι. Όσο για σένα, τι έγινε με την κούλα που μας την έβγαλες πρωταθλήτρια, πάει η κούλα. Μην πεις το επώνυμο, εντάξει. Ναι, 157. Ρε γιατρέ, του χάρισε το κράτος γήπεδο και η χούντα προπονητικό του γαύρου. Ο Παναθηναϊκός μόνος του χτίζει. Ρε γιαλατζή αριστερέ, σε πείραξαν οι σερβόγευτοι, ε. Ποιοι είναι οι σερβόγυπτοι? Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος 150. Τι εννοεί οι σερβόγυπτους? Ο άλλος έχει άλλη άποψη, ο 97. Καλησπέρα Κωστή, μπράβο που έφερες τον γιατρό. Οι εκπομπές σου απογειώνονται όταν έχεις τον γιατρό. Επίσης προτείνω να κάνεις μια μίμηση, ο Κόκκινος να συνομιλεί με τον ιδιοκτήτη του Καραβόμηλου. Από τώρα γελάω. Α, Καραβασίλης με Κόκκινο. Φίλος μου. Φίλος μου Καραβασίλης. Αδερφός μου. Αδερφός μου. Κουμπάρος μου. Ξέρεις αυτό τι σημαίνει, ότι στην πρώτη στραβή γίνει Λούις ο φίλος. Όταν ακούει ο αδερφός μου, ο φίλος μου, ο κουμπάρος μου, του Κόκκινου. Το Κόκκινο. Κάποιος αναφέρει τον Άιμνη στον Θόδωρο Παπαδόπουλο. Να πούμε ότι πραγματικά είναι αποκριτικό από μέρος της οικογένειας του Ηρακλή τώρα που ο άνθρωπος αυτός έχει φύγει από κοντά μας. Ποιος λουλουδάς με έδιρε, ρε φίλε? Για πες μου. Α! Ναι. Σήμερα αυτές οι εκδηλώσεις μνήμης είναι υποκριτικό. Περίμενε λίγο. Φίλε, κανένας λουλουδάς δεν με έδιρε. Γιατί όταν βγήκαμε έξω, ούτε το χτύπησε, ούτε με χτύπησε. Μιλάς για εκείνον τον ασχημάντρα που πανηγυρίζει στο μάτι τότε να ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι, φίλε, δεν πλακωθήκαμε με τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν πλακωνόμασταν, μπορεί να τον έδερνα, μπορεί να με έδερνε, αλλά δεν πλακωθήκαμε. Δεν είχαμε έρθει στα χέρια με το παλικάρι. Εντάξει. Μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Κάποιος αναφέρει τον Γουακάσο. Από τον Γουακάσο τον ξέραμε και. Δεν μας εκπλήσει η παρουσία. Δεν ντρέπονται κάποιοι, όχι όλοι, που έβγαλαν τον Θόδωρο Παπαδόπουλο και χθες τίμησαν τη μνήμη του. Καλά, αυτοί είναι κοπρίτες.
Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά είναι τον άνθρωπο να τον αποκαλεί κλάψα, ότι στείνει παιχνίδια τόσες ανακοινώσεις και, του και ξαφνικά τώρα να λες τι καλός άνθρωπος κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Δύο μεγάλες παράγοντες γνώρισε ο Ηρακλής στη διαδρομή του ποδοσφαιρικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ θα καθιέρωνα σαν Ραπτόπουλος τους φουσκωτούς στις κηδείες. Δηλαδή, τι σημαίνει φουσκωτός σε κηδεία. Παίρνω τρία γαϊδούρια τα οποία πυγμαχούν και κάνουν, ξέρω εγώ, όπως είναι ο Στέφανος, χαιρετίσματα, όπως είναι ο Κάπας και τα λοιπά, οι παλαιστές που είναι γνωστοί και τα λοιπά, και τους λες, στην κηδεία του πατέρα μου ή στην κηδεία της μάνας μου, της θειάς μου, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο, την κηδεία του άντρα μου, η γυναίκα και τα λοιπά, απαγορεύεται να έρθει αυτός, αυτός και αυτός. Γιατί απαγορεύεται? Γιατί, ας πούμε, τόσα χρόνια με έβριζε τον άντρα μου, έβριζε τον πατέρα μου και τα λοιπά, και επειδή εγώ δεν θα είμαι σε θέση να δέρνομαι προσβάλλοντας τη μνήμη, σακατέψε τους στο ξύλο. Νομίζω ότι θα έπρεπε η χείρα του Παπαδόπουλου να προσλάβει τρία γαϊδούρια και να αρχίσουν να δέρουν σήμερα στο φιλικό. Εγώ έτσι θα έκανα. Εντάξει. Ναι, όχι. Είχαν άνθρωποι που ήταν ποδοσφαιριστές και εκτιμούσαν τον Θόδωρο Παπαδόπουλο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι πολύ υποκριτικό, και θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, να σε βρίζω εγώ εν ζωή 20 χρόνια, να πεθάνεις και να έρθουμε να κλείσω την κηδεία σου. Όπως έβρισα τους Παοξίδες πάρα πολύ και τους Ηρακλειδείς στην κηδεία του Θεοδωρίδη και στην κηδεία του Παντελάκη και στην κηδεία του Βουλινού. Δηλαδή τους είπα κοπρίτες, κοπρόσχυλα, αλυταράδες, τους είπα ποιους, αυτοί που βρίζανε, και μετά πήγα στην κηδεία. Και τι πας στην κηδεία που το βρίζεις? Δηλαδή εγώ δεν χωνεύω τον άλλον. Δεν το χωνεύω. Δεν το γουστάρω. Θα πάω στην κηδεία του να κάνω τι, το στεναχωρεμένο? Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στα μπαμπάτσικα, τα οποία βρίσκονται στην Αγίων Πάντων 28. Είναι εκπληκτικά. Μπορείτε να πάτε να τα δοκιμάσετε. Σήμερα πήγα από εκεί, γιατρέ, στην Αγίων Πάντων. Έφεξε ξεγραμμάρια. Όχι, γιατί είχα πάει προπόνηση και έπρεπε να πιω υγρά εκείνη την ώρα. Μετά έφερα την προπόνηση. Ναι, έφερα κάτι ηλεκτρολίτες έπινε εκείνη την ώρα. Βάλαβες. Έφερα εδώ όμως στην παρέα και είναι εκπληκτικά. Τρως ένα, το πληρώνεις. Τρως δύο, πληρώνεις το ένα. Τρως τρία, δεν πληρώνεις κανένα. Εντάξει, Αγίων Πάντων 28. Ποιος τρώει τρία, 1800 γραμμάρια. Ήταν ένας φεροβόλος της προάλλες, είχε φάει τρία. Κάτι bodybuilder φάγανε δύο μετά την προπόνηση. Άμα πιάσει υγρασία, και τα λοιπά, μπορείς να τα φας. Άμα μείνει ο Τσίπρας τρεις, τέσσερις σεζόν ακόμα, μπορεί να φας και τέσσερα. Θα μείνει. Ναι, αυτό θα μου το πεις μετά. Ήρεμος είναι ο κόσμος. Ναι, θα μου τα πεις μετά. Να δώσουμε χαιρετίσματα την κυρία Μέρη. Παπάτσικα τα λέω εγώ. Γιατί είναι 600 ευρώ το ένα. Ψέματα. 600 γραμμάρια το ένα. Βλάκα. 5 ευρώ. Βλάκα. Δεν ακούει Βλάκας. Ο Βλάκας. Λοιπόν, 600 γραμμάρια το ένα και πάρα πολύ ποιοτικό στη γεύση. Μετά, να δώσουμε μια καλημέρα την κυρία Μέρη, την ιδιοκτήτρια της Πορφύρας στην Επιδαύρου. Η Επιδαύρου είναι εκεί που χωρίζει το ρέμα, η άνω τούμπα και η κάτω τούμπα. Το ξέρεις το ρέμα. Είναι Τενεκεδένιο, εντάξει. Κοντά στον Τενεκεδένιο. Είναι εκπληκτική ταβέρνα. Είναι η Βαρυπάτη, έτσι λέγεται η Μέρη, κυρία Μέρη. Είναι ψαράδες η γη της με το καΐκι. Πάνε Άγια Όρη εκεί δίπλα και τα λοιπά και ψαρεύουνε ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μιλάμε για φρέσκο ψάρι. Ναι, για φρέσκο ψάρι. Έχω πάει πολλές φορές, έχω πάει και ο κόκκινος, γίνανται λουκούλια γεύματα στην κυρία Μέρη. Να πω επίσης. Τι το αρέσει του Γρηγόρη να τρώει, πραγματικά. Ναι. Τα πάντα, δεν νομίζω να έχει προτιμήσει. Είναι πολύ έτσι. Στο ψάρι το μεγάλο, νομίζω το λαβράκι μαζί με μένα. Το λαβράκι, τρώμε και το λαβράκι. Φανταστικό το κομμάτι. Το καραβίσιο κάνει ένα ειδικό με καυτερά μέσα, με καλαμάρια κτλ. Λέγεται καραβίσιο. Καραβίσιο το τρώγανε στα καράβια. Και κακαβιά πάω... κάνει. Κάνει κακαβιά. Γιατί ναι. Νομίζω η ψαρόσπα. Ναι, ναι. Να πάμε να φάμε μια κακαβιά ένα εκεί. Ένα εκλεκτό πιάτο. Και αν έχεις με και. Με τι βάζει μέσα την κακαβιά της? Ό,τι καλύτερο ψάρι υπάρχει. Σε μεγάλο. Σκορπίνες δεν έχει. Έχει. Κατά καιρούς έχει. Έχει κατά καιρούς. Θα πάμε να κάνουμε μια παραγγελία και θα πάμε να φάμε. Θα πάρουμε και τον γιατρό τον Πανιώτη εκεί πέρα, ο οποίος είναι τακτικός πελάτης, και θα πάμε να φάμε εκεί. Πώς θα συνδυάζεται με τι ποτό? Τα πάντα. Έχει ωραίο τσίπουρο, καλό κόκκινο κρασί. Εγώ, ξέρεις, όταν πηγαίνω, δεν θέλω να έχω ούτε δουλειά μετά, θέλω να έχω κανένα ρεπό.
Έτσι, να το χαρείς. Ναι, να βαρύνω. Να πας να την ψυχήσεις στο στόμα, να έρθεις εδώ να κάνεις εκπομπή, να σηκώνεται τα υγρά επάνω, να αρέβεσαι γκρουτ, να δεις τον ηχολήπτη. Θέλω να αρέβεσαι. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Πρέπει να είσαι φορμαρισμένος, ταχύτατος και να μην είσαι με βαρύ στομάχι. Με βαρύ στομάχι δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Εννοείται. Δεν πρέπει ούτε να δουλεύεις, ούτε να πηδάς, ούτε να κάνεις προπόνηση, ούτε να οδηγάς. Απαγορεύεται. Εννοείται. Το άδειο στομάχι. Όχι το, και φυσικά το στομάχι πρέπει να το φτάσει στο όριό του, ναι. Και όταν τρως. Ναι. Πρέπει να το έχεις πάντα μισογεμάτο. Να μην και, να πω για την Πορφύρα το εκπληκτικό ότι κάνει καταπληκτικές δεξιώσεις όσον αφορά γάμους, κηδείες. Δουλεύει με αυτά τα ναι, πάρα πολύ. Πράγματα. Για, ξέρεις γιατί δουλεύει. Την επιλέγει ο κόσμος για τις εκδηλώσεις κοινωνικές. Καταρχήν είναι πάρα πολύ καλό το και ποιοτικό το μαγαζί. Φτιάχνει τους μεζέδες αυτοί μέσα. Τι δυνατότητες έχει. Και τα λοιπά. Φοβερή κουζίνα. Μέχρι πόσο κόσμο μπορεί κοίταξε, να έχει. Κοίταξε αυτή από ό,τι είδα εκεί πάνω από 200 άτομα μπορεί γιατί έχει και πατάρια πάνω. 180. Παρασκευή έχει μουσική. Λοιπόν, μας στηρίζει χρόνια και τη στηρίζουμε. Μακάρι να πάει καλά. Ναι, γυναίκα ιδιοκτήτρια και στον Άρη, γυναίκα και εκεί. Όταν πήγα να κάνω την επαφή με την. Με την λέω με γυναίκα θα μιλήσω. Ποια αυτή είναι. Φοβερή. Είχα πάει με σκοπό να το χαλάσω. Γυναίκες πλέον κυριαρχούν στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 9-22-7-10. Γάμοι, κηδείες, μνημόσυνα, βαφτίσια. Τα πάντα. Τα πάντα. Και έχει τη δυνατότητα να πάει σε παρατάξεις τις δύο οικογένειες. Ξέρεις αυτές, δεν χωνεύονται οι οικογένειες μεταξύ τους. Ο ένας λέει κακά πράγματα για τον άλλον. Τους βάζει σκισμένο. Αυτό αλήθεια είναι. Τύποι έχουν καλή σχέση, μα μου και από πίσω κατηγορεί ένας τον άλλον. Θα πάλι μπόνου τους στα δεξιά και από την αριστερά του γαμπρού ή ξέρω εγώ κτλ. Ο ένας δεν χωνεύει τον άλλον, θα κολώσω, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τέρμα αυτά. Πάμε τώρα στα κοινωνικά θέματα. Να σου πω ότι έλεγα για τον Τσίπρα τώρα ότι αν μείνει άλλα 3-4 χρόνια θα τρώσει από τα μπαμπάτσικα 4 και 5 σάντουιτς, εσύ λες θα μείνει. Και εγώ αυτό βλέπω. Για πες τι βλέπεις, μια ησυχία βλέπω. Μια ησυχία. Καλά πάνε τα πράγματα, έτσι. Ήρεμα, εντάξει. Ναι. Ο κόσμος δεν αγχώνεται, περιμένει να δει που θα πάει η ιστορία. Ναι. Δίνει δεν μεγάλη πίστοση χρόνου γιατί και δηλαδή παίζει και χωρίς αντίπαλο Τσίπρας, να λέμε την αλήθεια. Ναι, έτσι το βλέπεις. Έβλεπα προχθές μια μάζοξη εκεί στα νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας που πιάνει τον κύριο Καραμαλή να λέει τη μυθική ατάκα. Τι είπε? Τώρα να το πούμε στον αέρα. Η Φρυσιά είπε. Εντάξει. Ο Καραμαλής κουράστηκε. Λέει πάλι, λέει, χειροκροτά σαν τον. Σαν τον Λακαμά. Ναι. Το είπε. Ναι. Ο τύπος. Για την Πορφύρα είναι. Γιατί. Είναι. Καλά, ο Καραμαλής. Κόκκινο Καραμαλή Κώστα. Πω. Τι διάδα, ρε. Τι διάδα είναι. Θα βιάσει το μαγαζί. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα του λέει ο κόκκινος του Καραμαλή πώς έπρεπε να διοικήσει. Λέει. Δεν υπάρχει. Θα το πει για τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης εκεί. Εκεί θα κυνήγηθαν. Ήμουν μαζί σου. Τι γέλιο, ρε. Λοιπόν, ο Γουακάς ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος, λέει ο φίλος, για πες μου λέει με τα πολιτικά. Βλέπεις μια. Ηρεμία. Ο κόσμος δεν θέλει να αντιδράσει. Ναι. Εντάξει, κάτι μάπες πέσαν βέβαια. Κάποιες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή. Συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι βάζουν μάπες τους. Ναι. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μάθει να ζεις καλά. Ναι. Και με προνόμια, ναι. Κάποια στιγμή στενοχωριέσαι. Εντάξει, δεν λέμε για χαμηλούς συνταξιούχους τα λοιπά. Συνήθως ο μέσος είναι ένας συνταξιούχος από τα 45-50, ναι. Με λίγα χρόνια δουλειάς. Καλό περνούσε. Διακρίνεις όμως ότι ο κόσμος στηρίζει Τσίπρα. Έτσι βλέπω. Έτσι βλέπω. Ειδικά η νέα γενιά. Η νέα γενιά, έτσι. Η νέα γενιά. Στη Θεσσαλονίκη που στις αυτές δεν ήρθαν να κάνουν μανούρα. Όχι. Όχι. Ανέμακτα πέρασε η περίοδος. Ναι. Εντάξει, ήρεμα πράγματα. Και έτσι πρέπει, δεν χρειάζεται τώρα εντάσεις. Ναι. Άρα είναι. Να δεις που θα πάει η ιστορία. Ναι. Είναι σε αναμονή δηλαδή. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να αγχώνεται και να κάνει κινήσεις πανικού. Χρειάζεται ψυχραιμία. Αλλές δηλαδή ότι δεν φωνάζουν ίσως γιατί ας πούμε κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν και που την κεφαλή κλείνει. Εντάξει. Λες εσύ. Δεν υπάρχουν επιλογές. Δεν έχει άλλες επιλογές. Όχι. Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν μια επιλογή που. Όχι τώρα. Όχι. Στερείται σοβαρότητα. Στερείται λες. Βέβαια. Γιατί το λες αυτό, να μου το αιτιολογείς δηλαδή. Εντάξει, δεν έχει αφήγημα όπως είπαμε την άλλη φορά. Αφήγημα. Εντάξει. Δεν έχει αφήγημα. Η ρητορική της είναι λίγο περίεργη. Όταν λες ρητορική δηλαδή. Η καταγωγή. Εντάξει, δεν μπορεί να κερδίσει τον κόσμο. Ναι. Σε ευρεία μάζα. Δεν μπορεί λες. Εντάξει, πολύ βία δεν αρέσει. Ναι.
Α, δεν πουλάει δηλαδή. Δεν πουλάει, όχι. Και τα μούτρα του είναι λίγο αγριοπά. Αντιπαθητικά, ναι. Είναι, δεν είναι συμπαθής, λες. Δεν είναι συμπαθής. Ενώ ο Τσίπρας με το χαμόγελο. Εντάξει, γενικό και. Κοντός είναι εκεί. Έγινε και 71, 72, ναι. Έγινε ναι, ναι. Και αυτή η ιστορία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς ο κόσμος γούσταρε. Όταν ναι. Κλείστηκαν οι άλλοι μέσα. Ναι. Γενικότερα το. Τους πέρασε αρέσει. Επικοινωνιακά. Πέρασε, ναι. Εννοείται. Αφού οι δημοσιογράφοι είναι όλοι στο πύρτο εξώτερο. Είναι λέρες για τον κόσμο. Ναι. Δεν τους γουστάρουν. Δεν είναι συμπαθής κλάδος. Τα είπαμε μια άλλη φορά. Φάνηκε. Ναι. Δηλαδή, όταν κάναμε ερώτηση για την παθή δημοσιογράφου, γεμίσαμε εδώ πέρα με μηνύματα και με ονόματα. Κάνα συμπαθή δεν βρήκαμε. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Κάναμε κι άλλο. Όλοι, ναι. Όλοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί κινείται το πράγμα. Mm-hmm. Ότι θέλουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Ναι. Δεν υπάρχει αντικειμενικό ρεπορτάζ. Άρα δηλαδή τους θεωρούν ύποπτους και παραταξιακούς. Παραταξιακούς. Τους δημοσιογράφους. Στημένη δημοσιογραφία. Στημένη δημοσιογραφία. Παραταξιακούς τους θεωρεί ο κόσμος. Ναι. Ναι. Και δεν τους εμπιστεύεται. Ναι. Γι' αυτό δίνει λες ακροματικότητα στα πρωινάδικα και στις εκπομπές μαγειρικής. Θεωρώ και... ότι είναι πιο αντικειμενική. Γιατί... Και, δηλαδή δεν λες ότι τα κουτσομπολίστικα, τα κουκουσιάρικα και τα μπύρι-μπύρι και δηλαδή, τα αυτά. Εγώ χθες θυμάμαι ναι. Το παπαδάκι να βγάζει αυτό στο Άργος. Ποιο παπαδάκι. Τον παπαδάκι τον πρωινό. Το δημοσιογράφο, ναι. Βγάζει ναι. Εκείνο το περιστατικό στο Άργος, το απίθανο. Τι έγινε στο Άργος. Με τη βάφτιση που ο άντρας. Ποιο παρήγγειλε φούσκο του μποξέρ εδώ πέρα. Εγώ παρήγγειλε. Α, καλώ είστε. Τάκ, ήρθαμε κύριε. Τι έγινε κύριε. Ήμουν τεφορμέ σήμερα. Σήμερα δεν ήμουν καλά σήμερα. Όχι, δεν ήμουν καλά. Αύριο όμω θα με φύγει. Πάντα. Ναι. Για λέγε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Έγινε μια βάφτιση στην πόλη του Άργους. Βάφτιση στην πόλη του Άργους. Δίδυμα κιόλα. Και βγαίνει ο άντρας και διαβάζει τη λίστα με. Του εραστέ τη γυναίκα ναι. του. Κοίταξε αυτά όμως. Είναι. Αμφισβήτησε την πατρότητα των παιδιών. Αυτό κατάλαβα. Γιατί είπε την σύζυγό μου και τα παιδιά τη. Κάτι τέτοιο είπε. Ναι, ναι. Τα αγόρια τη. Τα αγόρια τη. Ενώ στου εραστέ τη, μάλλον. Όχι τα δίδυμα. Τα δίδυμα πιανού ήταν όμως. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν. Είναι χαμός, δηλαδή ασχολήθηκε ο κόσμος. Γούσταρε αυτό το περιστατικό. Α, λες, δηλαδή ήταν κουσκουσιάρικο και το γούσταρε. Εντάξει. Ναι. Κάτι τέτοια λες, τα γουστάρει ο κόσμος. Ναι. Τα γουστάρει ο κόσμος, ναι. Είναι της κλειδαρότρυπας ο Έλληνας. Είναι της κλειδαρότρυπας. Δεν είναι. Και στα καφενεία έτσι γίνεται πάντα. Στα καφενεία γίνονται. Ο κάθε ένας λύνει το πρόβλημα της Ελλάδος τώρα... σε ένα λεπτό. Να ανοίξεις την πόρτα. Ναι. Να κάνεις σεξ στον κόσμο, ξέρω εγώ. Να περνάνε όλοι και να διαφορούν και να ακούνε απλά τον ήχο και να πάνε από την κλειδαρότρυπα να δουν τι γίνεται. Ναι. Το έχουν αυτό. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα μας το εξηγήσει ο κόσμος. Λες λοιπόν ότι οι Έλληνες δεν γουστάρουν τους δημοσιογράφους, αλλά γουστάρουν τις κουσκουσιάρικες εκπομπές. Αυτά τα πικάντικα. Τα πικάντικα θέλεις να πεις. Ναι. Ναι. Ποιος τους αρέσει. Ποιον, με τι μαγιό βγήκε αυτός και τα λοιπά. Το κουτσομπολιό είναι. Ο Σόμερ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Είναι ναι. Η ζωή τους. Ο Σόμερ. Δεν Σόμερ... τυχαίο ότι Μενεγάκη επιβιώνει τόσα χρόνια. Ναι. Με αυτό το μοντέλο. Ναι. Αχά, ναι. Και όχι μόνο Μενεγάκη. Ναι. Και πολύ περισσότεροι άλλοι. Δηλαδή άνθρωποι που είναι. Υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Μάλιστα. Γιατί και ο Λιάγκας, πάνω σε χάρη που κάνει πρωινή εκπομπή, που λες ότι είναι. Ο Λιάγκας είναι ξεφτύλας γιατί κάνει να πούμε. Τη face των αναπληρωματικών, ενώ έχει δυνατότητες να κάνει κάτι δικό του κτλ. Είναι υψηλό άνθρωπο ο Λιάγκας, να ξέρεις. Είναι. Υψηλού δυνατότητων. Ο Λιάγκας είναι μορφωμένος άνθρωπος. Αυτό γι' αυτό το λέω ξεφτύλα. Γιατί είναι υψηλών δυνατοτήτων. Ναι, και πάει για να γίνει η ρεζέρβα τη. Και ασχολείται με κουσκουσιάρικα. Τι ναι, να κάνει, γιατί. Ναι. Είναι... Όχι, ξέρεις τι είναι, ότι είναι δεύτερο στην εκπομπή τη γυναίκα του. Είναι δηλαδή αναπληρωματικός. Το παίζει είναι... καλά όμως το ρόλο. Τον υποστηρίζει όπως πρέπει. Τι τον υποστηρίζει μωρέ τώρα, πλάκα κάνεις τώρα. Είναι κανένας άντρας στη γη που να κάνει πρωινάδικο με τη γυναίκα του. Είσαι τρελός ρε. Ο μόνος άντρας στον κόσμο που κάνει πρωινάδικο με τη γυναίκα του είναι ο Λιάγκας. Εντάξει. Πήγε να κάνει κανένας. Ή τι πατέντα είναι αυτή να πούμε. Εντάξει. Σλουρπ. Εντάξει. Ναι. Βέβαια. 9.55 και ενώ μήνυμα. Στο 54-340. Τι άλλο αφήσαμε στη μέση. Ο Τσίπρας λοιπόν συμπαθείς. Ναι. Περνάει ανέμακτα ναι. Όλες τις φορτούνες. Ναι. Δεν έχει αντίπαλο. Περνάει όλα τα, πώς τα λένε, τα δύσκολα μέτρα. Μέτρα δεν μιλάει κανένας. Η Χρυσή Αυγή να πούμε δεν κάνει γκέλ στον κόσμο κτλ. Ο Κωστάκης εκεί γελάει και λέει την ατάκα. Ο Καραμαλής, ναι, σαν το λαχαμά χειροκροτά εγώ εδώ πέρα. ο γιος του Βρυκόλακα. Περνάει και αυτό στην. Τη δική του, κάνει το δικό του κομμάτι. Άλλα κόμματα, η φόβη με τα χίλια. Άξι, δεν βαριέσαι και εγώ τα βαριέσαι. Ανεπέστη, ούτε καν υπάρχει. Ο Βενιζέλος έχει πέσει β' εθνική, γάμα εθνική, σαν τον Ηρακλή. Ποιοι άλλοι, ο Τσοχατζόπουλος φυλακή. Ποιοι άλλοι μείναν, ο Καρατζαφέρης εκτός βουλής. Το ποτάμι είναι ανέραστο. Πίσω από το ποτάμι του τρέχει είναι μια πηγή, ανέραστο και ανέκφραστο και αυτό κτλ. Τι μούτρα τώρα αυτά αντιπαθητικά. Ο άλλος ο Λεβέντης έχει το ύφος του Μπάρκουλη πριν πεθάνει, έχει σε ημίτρελη κατάσταση να πούμε. Ναι.
Οπότε λες δηλαδή, μείνε με τον Τσίπρα, δεν έχεις και κάτι άλλο να κάνεις. Γιατί να διαμαρτυρηθείς. Δεν διαμαρτύρεται να πούμε. Περνάει εύκολα τα πράγματα. Ναι. Ό,τι θέλει. Παράξενο με φαίνεται όμως, γιατί εγώ έμαθα αλλιώς. Δηλαδή. Αντιδράσεις. Είχαμε στον Άρη τον Γκράντα. Έγινε ο Γκράντα, έλεγε ο Τσάρουχα είναι βλάξ. Να πούμε, ξέρω εγώ. Μετά. Είναι ο Σαουρίνη. Αυτή την ομάδα τι γίνεται. Ναι, κάτσε, θα σου πω μετά. Τραγμάζε. Όλοι θέλανε να αλλάξουν μια κατάσταση. Στον Άρη σουπεράδε. Στον Μπάουκ θέλανε να φέρουν, ξέρω εγώ, το μεγάλο. Δεν θέλει να διώξει κανένα. Αυτό με κάνει εντύπωση. Στον Ολυμπιακό εντάξει. Στον Παναθηναϊκό ο Αναφούς δεν θέλει να το διώξει κανένα. Το Καρυπίδη δεν θέλει να το διώξει κανένα. Το Σαββίδι φοβούνται μην του φύγει και του αφήσει, ξέρω εγώ, με το Βιολίδι να γίνει εκεί το έλα να δει. Μελισανίδη Αγία Σοφιά την έκτισε. Τι δουλειά. Το Μελισανίδη την έχει βρει με την Ορίτζινα, δεν θέλει να το διώξει κανένα. Ένα τρελό φωνάζει από τη Φλόριντα εκεί. Ένα εξή το πρόεδρο του Καστοριά. Έχει γίνει γραφικό να το πει. Το Παθανασάκη θέλει να το διώξουν οι Ηρακλειδεί. Ξέρω εγώ εσύ θα μου το πει. Θέλουν να το διώξουν. Εγώ πιστεύω ότι την έχουν βρει. Την έχουν βρει την άκρη. Εντάξει. Ναι, αλλά ορμήξα στον Μπέκα. Ναι, ναι. Στο τίποτα δηλαδή ορμήξανε. Στο τίποτα ορμήξανε. Εντάξει. Μάλιστα. Στον Τσίπρα δεν ορμάνε γιατί. Ξέρεις γιατί δεν ορμάνε πια. Μάλλον δεν έχουν από πίσω κανένα να φέρουν. Αυτό είναι όλο το θέμα. Κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή δεν φωνάζει κανένας πια γιατί δεν έχει το όραμα. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Το όραμα της επόμενης κατάστασης να πούμε. Αυτοί που φωνάζουν είναι οι μόνοι που είναι αυτοί που φωνάζουν για να πάρουν την ΕΠΟ, να οικονομήσουν τις διαιτησίες, να πάρουν αυτό μόνο. Θα γίνουν εκλογές του Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω ούτε και με νοιάζει, ούτε με ενδιαφέρει. Απλά λέω οι μόνοι που φωνάζουν είναι αυτοί της ΕΠΟ, οι οποίοι να πούμε πέφτει το χρήμα φοβερό να πούμε. Πάντως ήθελα να είμαι και εγώ παράγοντα. Πρόεδρε, είμαι εδώ και μου λέει ο Έλληνας 150. 180. Ναι. Να φεύγουν αγαπάνε οι επιταγές. Ναι, το αγαπούν. Το αγαπούν. Μαρμίτα, γουστάρουν τη μαρμίτα. Όλοι το αγαπούν. Κατάλαβες. Οι μόνοι τώρα που φωνάζουν και τα λοιπά και τσακώνονται είναι ποιος θα πάρει την ΕΠΟ. Γιατί οι παράγοντες παραμένουν στις ομάδες τους, δεν τους κυνηγάει κανένας. Η πολιτική κυνηγάει κανείς στο Τσίπρα, είπες. Όχι. Όχι. Χρυσή Αυγή δεν πείθει. Δεν πείθει. Δεν πείθει, δεν πείθει. Αυτοί δεν έπρεπε να είναι. Κάπου βολεύτηκαν λες, με το. Πιάσαν τα βάνη των φιλοδοξιών, δηλαδή. Τα βάνη των φιλοδοξιών πιάσαν. Είναι σαν να τη κρίσει ο Σαββίδη, στο λαό. Για πες. Όπως μια ομάδα, ξέρω εγώ, θα βγει μια φορά στο μίλιο στο γυρό πάλι και θα πει: α, ωραία, κάναμε το κέφι μας. Θα πέσει πάλι και κάπως έτσι νοικιαστεί. Οι Χρυσαυγίδες το ρίξαν στις πολεμικές τίγρες, εγώ αυτό. Εντάξει. Ναι. Εκεί. Εκεί. Γροθιές, κλωτσιές, λόγου. Εντάξει, δεν θα πα από φυσικό. Θε να ανοίξουμε γραμμέ. Εσύ κάπου θα βάλει τι αγροτικέ φυλακέ. Λοιπόν, για να ανοίξουμε γραμμέ, να διαβάσουμε και τα μηνύματα. Για δώσ' τα τηλέφωνα, ρε γιατρέ, εσύ που ξέρει. Λοιπόν, είναι το 2310-90-90-90 και το 2310-98-80-90. 90-90-90, 98-80-90, να μα πούν οι ακροατέ αν έχουν μια φιλοδοξία τη επόμενη μέρα. Άι να νιώθουν το όραμα τη επόμενη μέρα. Ο Αντρέας είχε δώσει όραμα. Είχε δώσει όραμα, ναι. Εντάξει. Ο Μπατατούδης του είχε δώσει όραμα. Καλά, του τάιζε κιόλα. Ο Μυτιλινέος του έδινε όραμα. Τον τρώγανε κιόλα. Ναι, γενικά δηλαδή να μα πει ο λαό σε πολιτικό ποδοσφαιρικό επίπεδο αν έχει κανένα όραμα. Γιατί εσύ βλέπει ότι βολευτήκαν όλοι. Καλά. Και αυτοί ναι. Που δεν. Ναι, βολευτήκαν όλοι. Πραγματικά βολευτήκαν. Τώρα θα σε πούνε ρε γιατρέ, είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ και θα στην πούνε τώρα ορισμένα. Εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Ότι δεν πείθει η Χρυσή Αυγή, να πούμε και τα λοιπά. Δεν πείθει, όχι, αυτή είναι δεν αλήθεια. Δεν πείθει, λες, γιατρέ. Για να του λέω ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Βασίλης, καθηγητής Κώστα. Βασίλης. Καθηγητής, ρε, από Τούμπα. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Ναι, φώναζε λίγο παραπάνω. Ναι. Θυμάσαι, σου είχα πει για το ότι πότε θα είναι ο γιατρός ο Βασίλης μαζί σου. Εδώ, γιατί μιλάς θλιμμένα, ρε φίλε, μου χαλάς την ψυχολογία. Γιατί. Τι θλιμμένα, ρε. Α, εντάξει, μπράβο. Όχι, ρε, μια χαρά είμαι, ρε, απλά λίγο κουρασμένος είμαι. Κουράστηκες, λοιπόν, γιατί δουλεύεις. Είμαι στον ιδιωτικό τομέα καθηγητής, Κώστα. Στον ιδιωτικό τομέα καθηγητής. Κολλάς ένσημα για τα παίρνεις μαύρα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω δημόσια σε αυτή την καλά, ερώτηση. Καλά, τους κλέβει. Ναι. Εντάξει, ωραίος, έτσι ναι. Όπως είναι τα πράγματα, ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι και μαύρα. Ωραίος. Λοιπόν, αλλιώς θα γίνει συνέδρος με τον κύριο Τσίπρα, που είναι χαρούμενος. Να γίνω συνέδρος με τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις, μάλλον τέσσερις.
Δύο ποδοσφαιρικές, δύο κοινωνικές και πολιτικές. Ό,τι γουστάρεις, αλλά θα μας πεις πρώτα το ερώτημα. Πριν κάνεις τις ερωτήσεις, κάναμε ένα ερώτημα. Καταρχάς είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Τι περιμένεις σαν όραμα από το κόμμα σου και την ομάδα σου? Το όραμά σου ποιο είναι? Λοιπόν, όχι. Έχεις όραμα καταρχήν ή νομίζεις ότι... Το όραμα το ποδοσφαιρικό βγαίνει νομίζω... Το εφικτό. Ναι. Άκουσε, από το πολιτικό. Για πες. Σήμερα με... Έτσι, όχι θλίψη, αλλά κάπως με μια περιέργεια, γυρνώντας στο σπίτι μου λέει μια γυναίκα μου ότι βγήκε ο Κοντομινάς, ίδιος λέει ο Κοντομινάς, στην εκπομπή της Μενεγάκη, μπροστά από το γυαλί. Ναι, κάτι διάβασα, ναι. Ναι, εγώ άρα φαντάζομαι ότι για να αρχίσει να λέει ότι τι συμβαίνει με το κανάλι και θέλουν να μας κλείσουν, ότι είναι η αποθυμηθοποίηση του Κοντομινά ως καναλάρχη. Ναι, ναι. Άρα νομίζω ότι είναι κοντά στο να αλλάξει, ας πούμε, η ηγεσία στο κανάλι και εκεί ίσως κολλάει ο Σαβίδης. Γι' αυτό λέω έχει άμεση σχέση με το ποδοσφαιρικό. Να στείλει το Βερίγκιο στο Europoan, στο Σχιζοδήμο, εκεί με τα καλώδια να πούμε και τα λεφτά. Ναι. Είσαι τρελός. Άκου. Όχι, είμαι εκεί. Είσαι εκεί και σε βλέπω εδώ, δεν μου έχεις ξανακάνει τέτοια έκπληξη. Πρόσεχα, ήρθα να φάω, δεν είχαμε να φάμε σπίτι. Μου μειώσανε τη σύνταξη. Εγώ τα βλέπω αυτά. Έπαινα 10.000 το μήνα σύνταξη, μου το κάνω 200 σάρικα. Πώς να ζήσω, έρχομαι εδώ να τρώω μαζί σου. Πού βγες? Άφετε ρε, κάνα τα δύο κόμματα. Δημήτρη μου, δεν θέλω να κάτσω εδώ, συγγνώμη. Πού να κάτσω όμως? Μα δεν θέλω να είσαι στην κουζίνα. Κάτσε εσύ που ξέρεις να κάτσεις, θα έχεις δουλειά μια ζωή. Κάτσε εσύ, ξέρεις που θες να κάτσεις. Πού να κάτσεις, ρωτάς να με εργάζεις. Εκεί που κάθισε τόσα χρόνια να πούμε. Κάθε τι με εργάζεις. Πού να κάτσω, κύριε Κοντομινά. Δεν μπορεί να βάλει μαύρο στα κανάλια. Παπά σκοτώνατε μια ζωή, κάτι ψέματα λένε. Δεν μπορεί, είναι καλό παιδί. Ο ένας αντιπαθητικός ο Κοντομινάς μιλάει με την άλλη την αντιπαθητική τη Μενεγάκη. Κλείστος ρε να μην τους ακούω ρε. Κλείστος ρε Γιάννα ρε να μην τους ακούω. Τον αντιπαθητικό τον Κοντομινά με την άλλη την αντιπαθητική τη Μενεγάκη. Πού να κάτσω λέει κύριε Κοντομινά. Εγώ αν ήμουν Κοντομινάς στα 78 την έλεγα, ξέρεις που θα κάνεις εσύ Ελένη. Ξέρεις που θα κάνεις. Ναι, αλλά μάλλον δεν μπορεί στην ηλικία που είναι ο άνθρωπος να... Μια χαρά μπορεί. Το βοήθημα το πάρει, θα πάει και ευτυχισμένος εκείνη την ώρα, χράπ. Ξέρεις τι ωραία φεύγεις. Τους βγάζουν από τα ξενοδοχεία με τις ρωσίδες, τα νάσκελα να πούμε. Ωραιότερος θάνατος, θα μου κατάλαβες. Ζορίζεται να πούμε, κλείνει η αρτηρία. Και τι είναι καλύτερα να φύγεις από τη ζωή. Πηδώντας μια ρωσίδα στα 75 ή ξέρω εγώ, έχοντας τον ορό στο χέρι, περίμενοντας ανάσκελα να δεις, θα πούμε το. Άσε, ρε, καλά κάνουν. Εννοείται με τη ρωσίδα. Κοροϊδά είμαστε εμείς. Λοιπόν, και μια καλησπέρα να πω στο γιατρό. Καλησπέρα, γιατρέ. Ο γιατρός είναι δύναμης. Λέει ο γιατρός ότι δεν βλέπει κανένα να διαμαρτύρεται. Αυτό... Ο γιατρός είναι από τα άτομα τα οποία έρχονται στην εκπομπή σου με ουσιαστικές τοποθετήσεις και κοινωνικές και πολιτικές και ποδοσφαιρικές. Και του βγάζω το καπέλο, είμαστε και της ίδιας γενιάς πάνω κάτω. Έχουμε τις ίδιες απόψεις. Οπότε λοιπόν, για να το κλείσουμε, ναι. Ναι, να το πω λίγο κάτι το γιατρό. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο κόρμπος, μια πήγαμε στα ποδοσφαιρικά τώρα, του Πανιωνίου, νομίζω ότι αν είχε καλύτερο πρώτο άγγιγμα που λέμε στην μπάλα, first touch δηλαδή, και μακρινή πάσα, ότι θα έπαιρνε στη Γιουβέντους. Συμφωνείς ή όχι? Εντάξει, ο Παναγιώτης έχει δικήσει τον εαυτό του και τον αδείξαν γενικότερα και μέσα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αναγκάστηκε να παίξει β' αθλητική τρίκαλα, όπου εκεί πέρα έκανε και άλλα πράγματα πέρα από το να κόβει και να ράβει, δηλαδή και δημιουργούσε είναι και σκόραρε. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Μένα μου αρέσει πάρα και πολύ. Εμένα, και μένα, είναι από τους αγαπημένους μου. Και κάτι τελευταίο, νομίζω ότι ο κ. Καραμαλής, ότι και παλαιότερα, Βασίλη, σε μια εκπομπή του Χατζηνικολάου, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο, ότι είχε αναφερθεί, μάλλον δεν είχαν πέσει ακόμα οι διαφημίσεις, και είχε ρωτήσει τον Χατζηνικολάου τι κάνει ο Παναθηναϊκός, κάτι τέτοιο νομίζω. Καλά, ο Κωστάκης τα έχει κάνει όλα. Έχει μια... Έφυγες, φίλε! Κυρία, κάνουμε επόμενη γραμμή, γεια χαρά! Πάμε, ναι! Καληνύχτα. Πάμε. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Κωστή, γεια σου, γιατρέ. Έχεις όραμα στην πολιτική και στην ομάδα σου. Γιατί λέει ο γιατρός ότι μια χαρά λέει. Είναι βολεμένα τα πράγματα, ναι. Στην ομάδα μου. Στην ομάδα σου και στην πολιτική ειδικά. Είμαι πολύ απογοητευμένος και από τα δύο. Α, είσαι.
Όραμα υπάρχει. Τώρα ας πιάσουμε τον αθλητισμό, ας αφήσουμε την πολιτική. Η πολιτική, παιδιά, η κατάσταση είναι πολύ χάλια και το 17 είναι μαύρο έτος. Πιστεύω δηλαδή θα διαλύσουμε. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Μα αντέξουμε πάλι. Είμαστε παγιδευμένοι. Θέλει δηλαδή, θα κάψουν μανούλες, Κωστή. Δεν ξέρω, το 17 το φοβάμαι πολύ. Τώρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, εντάξει, ποδοσφαιρικά είμαι απογοητευμένος. Ήθελα να ρωτήσω την άποψη του γιατρού όσον αφορά την ομάδα Βόλε του ΠΑΟΚ. Το ρίξαμε στο Βόλε, Κωστή, και φέτος. Έχεις χαζέψει, ρε. Μπας και δούμε κανένα πρωτάθλημα, κανένα κύπελο. Πού παίζετε Βόλε? Στην Πηλαία. Τώρα έχουμε link up, νομίζω, δύο αγώνες. Είναι με την Οριστιάδα. Γιατρέ, με την Οριστιάδα, δεν είναι. Δεν έχω παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα στο Βόλο, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό απέχω. Ωραία, Ξαβίδη, πού κατάντησε τον ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει σοβαρές. Να ρωτάει ένα τον άλλον, πού παίζει στο Βόλο ο ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, νομίζω σήμερα η ομάδα του μπάσκετ έχασε τον Παναθηναϊκό με αξιοπρέπεια. Ναι, και πήγαμε καλά για τρεις εβδομάδες. Πήγαμε καλά. Εγώ είμαι βασικά Κωστή από τη γενιά, όσο και περίεργο αν σου ακούγεται, των μπασκετικών ΠΑΟΚτσίδων. Είμαι 33 χρονών. Έχει δηλαδή καλά πράγματα. Είμαστε γενιές, ναι, που εντάξει, εξακολουθήκαμε τον μπάσκετ, ας πούμε, παλέτε σπορ. Δηλαδή τον Μπέτζα έχεις αφήσει. Όχι, κλειφ και δεν συμμαζεύεσαι. Πότε είσαι γεννημένος δηλαδή? Το 83. Είμαι το 83. Στο Γιάκοβιτς, Μπέτζα, μεγάλο παίκτη. 94, επί Βουλινού δηλαδή κατάλαβα σε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Μάλιστα. Επί Βουλινού ακούγαμε ποδόσφαιρο και λέγαμε, εντάξει, ας ωραίος. Πήγαινε στο Παλέ. Ναι. Ναι, Παλέ, Παλέ. Έχεις δει πολλά πράγματα δεκαετία. Βασικά, πρώτη φορά που με πήγε ο πατέρας μου γήπεδο, παιδιά, ήταν το 88. Σε ένα από τα πρώτα παιχνίδια του Πρέλιοβιτς. Θα μου πεις όμως τι ομάδα έχεις κάνει στο Βόλεϊ όσον αφορά τα τεσσάρια σου, γιατί δεν έχω δει τι έχει γίνει εκεί πέρα, δεν το παρακολουθώ. Δηλαδή κράτησε. Όσον αφορά το Βόλεϊ. Ναι, τι κοίταξε. Προσωπική μου άποψη, δυναμώσαμε πολύ σε συγκρίση με πέρσι την υποδοχή. Εσείς, πλάκα μου κάνετε, συνονοημένοι είστε. Τι έχεις πάρει εκεί πέρα, να σου πω αν έχεις δυναμώσει πραγματικά. Ο Γκαράς έχει μείνει. Κοίταξε, πήραμε τον Γκόμες σε θέση του Σεπέντα, ήρθε ο Σαφράνοβιτς. Ο Σαφράνοβιτς βάλει πολύ καλό τεσσάρι στην υποδοχή, ναι, όντως. Ναι, πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι στιγμής στα φιλικά ο Σάκογλου. Θα το χρησιμοποιήσω ως διαγώνιο. Διαγώνιο, ε. Αυτό δείχνει, ναι. Ολυμπιακός πήρα γκάμες. Πήρα γκάμες, αλλά μεγάλη δεν έχουμε αυτή, αλλά δεν έχουμε είναι συνοχή. Δηλαδή πιστεύω μπορούμε να τους χτυπήσουμε και φέτος. Μια δηλαδή, ομάδα θέλει να την υποδοχή της, από τους ακραίους της. Ο διαγώνιος για μένα είναι, εντάξει, για τις δύσκολες μπάλες, αλλά η υποδοχή είναι το σημαντικότερο κομμάτι στο βόλι. Πασαδόρο ποιον έχουμε. Φύγε ρε γιατί. Πασαδόρο ποιον έχουμε φέτος. Πασαδόρο πήραμε τον Πέτκοβιτς. Καλύτερα από τον Κουρνέτα. Καλύτερα από τον αθλητή πρώην. Καλύτερα από τον Κουρνέτα. Ηλικία πιο μικρή, εντάξει, καλά θα πάει. 32 χρονών είναι. Εντάξει. Ο μεγάλος Αμερικάνος έμεινε. Ο Μπλοκέρ. Όλοι. Όχι. Πού να μείνει αυτός ο παιχταράς. Εγώ δεν πίστευα ότι ήρθε στο ΠΑΟΚ και παίχτης πέρσι. Μένει μια θέση ξένου και τώρα πάνε για ακραίο επίσης δυνατό. Επιθετικό ακραίο δηλαδή με επιθετικές αρετές. Όπως ο Χιμένες. Σε αυτό το επίπεδο, ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε τον Ολυμπιακό να το χτυπήσουμε και φέτος τώρα. Εντάξει, πάω και ο Ολυμπιακός θα είναι οι δύο ομάδες. Κλείστε ρε, τάστερε, φελή και οι δύο. με το βόλι, ανισόρροπη και οι δύο. Αν να χαθείτε από εκεί απίθανη. 30 δευτερόλεπτα έχει διαφήμιση. Από Μουδανιά μας στέλνουν μηνύματα, λέει, κάνει κοιλιά εκπομπή για βόλι, μιλάτε. Ακραίος διαγώνιος, είστε ηλίθιοι. Εντάξει, ο άνθρωπος. Φύγε από εδώ, ρε. Λοιπόν, τι έγινε, πάμε στις γραμμές να μιλήσουμε για τίποτα σοβαρότερο. Πάντως, δεν μιλάει κανείς εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι σίγουρο στη Θεσσαλονίκη. Με είπαν οι καρατζαφερικοί από κάτω που βγήκα στο Άρτη TV, μου λένε, εσείς πολύ στην αριστερά το ρίξατε από εκεί πάνω, λέει, η δεξιούπολη, η δεξιοχριστιανούπολη, λέει, αλλοιώθηκε. Λέω, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα προοδεύσαμε. Γιατρέ, προοδεύσαμε, τι. Θα μείνουμε πίσω. Καλημέρα κύριε. Ναι, ναι. Αλγερινέ. Ναι. Ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Για λέγε ρε κοπρίτη, λέγε. Τι σας έχουμε κάνει ρε φίλε. Μέχρι στο πιπί θα σας στείλουμε να παίξετε ρε. Δηλαδή, με τι άλλο να πω. Βόλη ασχολείς. Παντού όμως υπάρχει ένας Ολυμπιακός που διεκδικεί ένα πρωτάθλημα, έτσι. Παντού. Ό,τι άθλημα και αν πάτε. Λοιπόν, για την Ελένη τη Μενεγάκη την είδα το καλοκαίρι στην Άδρο. Είναι θεά. Άσε αυτά που λες εσύ, δεν υπάρχουν. Πες σε κανέναν. Θεά, άλλο. Την είδες δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε. Ναι, την είδες θεά με το μαγιό. Ναι. Την κυταρίτιδα δεν την είδες. Όχι ρε φίλε, κυταρίτιδα είσαι εσύ. Αυτή δεν έχει καθόλου. Σουρωμένος ήσουν, ρε. Αυτή μια χαρά ήμουν. Ρε γριά γυναίκα είναι. Άσε ρε. Άντε ρε φίλε από εδώ πέρα. Τα 50 πλησιάζει. Έχει τρελαθεί. 48 χρονών. Πόσο είναι, 47-48 χρονών.
Ναι. Κωστή. Τι. Θεά, μεθή, κεφαλαίο. Ρε, λοιπόν, παράτα μας τώρα. Ένα 59 πιο κοντά από την Αλίκη. Και με κυταρίτιδα τώρα. Γριά γυναίκα, άιδε στην άδρο τη με νεγάκεση. Άσε μας καημένε τώρα. Πάμε παρακάτω. Να πω ένα περιστατικό, γιατί εκτιμώ πολύ τον γιατρό. Ναι. Είπε τώρα κάτι για τους Παοκτζίδες και τους Ολυμπιακούς. Το 94 το Μάιο έχω έρθει μετά. Θεσσαλονίκη φαντάρος σε ένα... Πότε είναι γεννημένο ρε Χιλτίδη που είναι 46 δεν α... Το 69 να πεθάνει τώρα 47 θα γράψει το κηδιόχαρτο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν άκουσε με λίγο ρε. Το κηδιόχαρτο τι θα λέει ρε, άσε μόνο τώρα ρε, τι είναι αυτό, ρε. Λοιπόν ακούμε ρε, εδώ φίλο. Λέγε λέγε. Λοιπόν έχω έρθει το 94 το Μάιο στη Θεσσαλονίκη φαντάρος. Όλα τα βλέπω και... Ακούμε το φίλο μας. Και έχω πάει εκεί πέρα που πηγαίνουν οι φαντάροι, παιδί μου, στα δικαστήρια από πίσω, Ρδελαμπού. Κατάλαβες. Ναι, σε ωραία περιοχή. Και... Για διασκέδαση, τουρισμό. Έτσι όπως πάω εκεί πέρα, ρε φίλε, έχω πάει σε ένα εκεί και περιμένω. Και είναι ένας τύπος δίπλα μου και αυτό στην ηλικία μου. Και μου λέει, φίλε, εδώ έτσι και έτσι. Μου λέει, έχεις πάει εκεί. Λέω, δεν ξέρω πού είναι αυτό. Μου λέει, δεν είσαι από εδώ. Όχι, λέω, δεν είμαι από εδώ. Όπου είσαι, μου λέει. Λέω, από την Αθήνα. Και αρχίζει τώρα και από τι ομάδα, είσαι Ολυμπιακός. Και έχουμε κάτσει εκεί τώρα σε εκεί πέρα στο σαλόνι και τσεχωνόμαστε τώρα για τις ομάδες. Παοκτζής αυτός. Σε κάποια φάση, να μην στα πολυλογώ, κανένα τέταρτο είμαστε εκεί, μας κοίταγε αυτή εκεί πέρα, δεν της δίναμε σημασία. Και του λέω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εκτός από ότι έχουμε μάλωσε, άμα δεν ήσουν, γιατί μου λέει για τον Παναθηναϊκό ότι αυτός είναι στην Ευρώπη και τέτοια. Του λέω, άμα δεν ήσουν να πάω, τι ομάδα θα ήθελες να είσαι, ειλικρινά τώρα. Και μου λέει, του λέω Παναθηναϊκός. Όχι μου λέει, γιατί δεν, του λέω τόση ώρα για τον Παναθηναϊκό. Όχι μου λέει, να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν να πάω, θα ήμουν Ολυμπιακός μου λέει. Ακούς γιατρέ. Τα ξέρω αυτά, είναι κρυφός έρωτας. Και ξέρεις τι μου είπε μετά. Μου λέει, επειδή είσαι ωραίος, μου λέει, έχω μηχανάκι, μου λέει να σε πάω σε ένα, μου λέει στη Μαρίνα, σε κάτι σκαλιά με πήγε. Σε ένα, εσείς τα ξέρετε εκεί πέρα. Φαντάζομαι που είστε λίγο παλιοί. Κατάλαβες Ραπτόπουλε, για σένα λέω, σε μούτρο πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Που... παλιά εγώ δεν. Λοιπόν. Ήθελα να πω, γιατρέ, σε παραδέχομαι για τις μικρές ηλικίες που ξέρεις. Ο Ολυμπιακός δεν έχει, ας πούμε, πιτσιρικάδες μόνο στο Πανιόνιο που λες για το Σιώπη και τον αδερφό του, γιατί είναι δύο οι Σιώπηδες. Το ξέρω. Και ο αδερφός του αριστερό μπακ πολύ καλός. Η ΑΕΚ έχει τρεις. Πού η έχει ΑΕΚ τρεις? Στην ομάδα της έχει τρεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Λαμπρόπουλο. Ο Λαμπρόπουλος. Ο Τζανετόπουλος. Ο Τζανετόπουλος και το αριστερό μπακ. Ναι, ο Σοηλέδης. Ο Σοηλέδης που ήταν και σε εσάς. Σε εσάς είχαμε πέρσι έναν που έπαιζε στην Ατλέτικο Μαδρίτη και τον το Ρουγκάλα, ο οποίος δυστυχώς είναι πολύ ακριβώς και δεν είναι. Μόνο, όχι μόνο το Ρουγκάλα, τον αριστερό μπακ λέω. Τον αριστερό μπακ που έπαιζε και σε εσάς. Πέρσι πρόπερσι έπαιζε, όχι πέρσι, λάθος, πρόπερσι. Το Βαλεριάνο. Το Βαλεριάνο. Είναι στον Απόλλωνα τώρα. Ναι, γιατί βγαίνουν, πώς το λένε, βγαίνει αυτός που μιλάει, λες και έχει περίοδο, πώς το λένε, σε Ηρακλειδέας που φωνάζει, που τον φέρνει στην εκπομπή. Έχει περίοδο, ο Ολλανδός. Ναι. Αυτό, μπράβο. Και λέει ότι δεν παίρνει δανεικούς. 3-4 δανεικούς είχαν και πέρσι και πρόπερσι ο Ηρακλής από τον Ολυμπιακό. Να του τα πεις αυτά. Ο Βαλεριάνος δεν ήταν ελεύθερος, ήταν δανεικός. Εντάξει. Τον είχαμε δανεικό στην Ατλέτικο Μαδρίτη με οψιόν αγοράς, δεν τον αγοράσανε. Και επειδή γύρισε και δεν μπορούσε να μπει, ήταν λίγο μεγάλος για να μπει στην Ακαδημία του Ολυμπιακού κάτω των 20, τον πήρε ο Ηρακλής για να κάνει παιχνίδια. Πήγε στον Πλατανιά, πέρσι έπαιξε καλά, πήγε στον Απόλλωνα. Καλά πήγε, καλά πήγε. Σε μια καλή ομάδα, καλά είναι. Και αυτός, πώς το λένε, και αυτό το λάμπρο που έχουν πάρει. Από τον Παναθηναϊκό. Ναι, ο Ηρακλής που πήρε, δεν είναι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, απλά τον είναι το πόντιον Κατερίνης, βρε, δικός μας είναι. Έτσι, κάποια παιχνίδια να κάνει, γιατί ο Χούτος τον έχει τάξει στον Ολυμπιακό, καταλάβατε παιδιά. Υπάρχουν πράγματα που δεν... Έκλεισες, φτάνει. Εσύ κύριε Ραπτόπουλε να τους τα λες. Φτάνει, πολλά λέμε. Πολλά λέμε. Έλα. Πολλά λέμε. Έλα, ποδοσφαιρικά καθαρά ο Στραματσόνη με το Λεντέσμα θέλει έναν έξτρα οργανωτή στην πίσω ζώνη. Κάτι σαν Πύρλο, λέω, λογική και όχι ως ποιότητα. Πέρα από το ΖΕΚΑ κεντρικό χαφ θα είναι και ο Γουακάσο σε επίπεδο ενέργειας αθλητικής. Αυτοί οι δύο δεν έχουν αντίπαλο, λέει στο γιατρό. Αυτό είναι λέει όλο. Και τον Ιανουάριο γυρίζει ο Σιμάο ως εναλλακτική για καθαρός κόφτης. Ο Σιμάο θα παίξει βασικός άμα γυρίσει. Επίσης επίπεδο ύψους και φυσικής δύναμης, ο Παναθηναϊκός είναι μακράν η κορυφαία ομάδα. Ύψος και φυσική δύναμη. Ύψος και φυσική δύναμη. Λέει για τον Ιμπάρμπο, λέει για τον Μολέδο. Εντάξει. Ναι, φίλε. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Τα λέμε. Bye bye. Έλα, τι γίνεται. Καλά, εσύ. Ωραία. Λοιπόν, εντάχει. Καλά. Ο άλλος καλάρτη με τέλος πάθη με νεγάκι.
Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, εγώ πιστεύω ότι η Παοκάρα καλά είναι να χρησιμοποιήσει εναλλακτικά το Μυστακίδη δεκάρι. Μήπως με τις κάθετες πάσες που τις έχει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ρε φίλε, σταμάτα ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, δεν θα μιλήσεις. Δεν θα μιλήσεις ρε φίλε. Δεν έχεις τον Βουλινό πρόεδρο ρε φίλε. Δεν έχεις τον Ζαγοράκη πρόεδρο ρε φίλε. Δεν έχεις τον Παντελάκη πρόεδρο ρε φίλε. Έχεις αυτό το Σαββίδι ρε φίλε. Γιατί Μυστακίδης δεκάρι ρε φίλε. Τι σούντρα στα παιδιά, είστε. Τι να μιλήσεις, ρε, τέταρτε. Τι να μιλήσεις, ρε. Πάλι δίκιο έχεις, πάλι δίκιο έχεις. Άσε να μιλήσεις κανένας άλλος. Τι Μυστακίδη δεκάρι να βάλεις, ρε. Τι να σπάει, ρε. Πάρτε, δώστε ένα δεκάρι να πάρετε. Φέρατε όλους τους μπυρόβιους να πούμε. Από πίσω, μη μιλάς, ρε. Σταμάτρε να μιλήσεις κανένας άλλος, ρε. Όλοι να μιλάς 4 ώρες με ραδιόφωνο καλώς όλη μέρα να πούμε. Δεν βαρέθηκες να μιλάς. Θα βάλεις το Μυστακίδη δεκάρι να χτυπήσεις πρωτάθλημα. Έχει δυνατά πόδια από πίσω να σουτάρει. Μπορεί να κάνει μπούκα. Μπορεί με τους άλλους να κάνουν όνο κάτω σαλάτα. Αυτά στα είπαμε χθες, ρε. Με τους άλλους απ' έξω. Στα είπαμε χθες, ρε. Να μιλήσεις κανένας άλλος. Στα είπαμε χθες αυτά. Άσε, βέβαια, όταν τα λέγαμε εμείς. Λοιπόν, αριστερά μπορεί ο Πάουκ να χρησιμοποιήσει ο Μάτος που έχει βγάλει σεζόν ολόκληρη αριστερά. Ο Λέοβατς είναι επικίνδυνος. Τι αριστερά. Πού αριστερά, ρε. Αριστερά στην άμυνα. Μπακ, μπακ. Στην άμυνα, ρε. Στην άμυνα. Άσε με να μιλήσω, ρε. Για μου το κεφάλι σου, ρε. Στην άμυνα, ρε. Στην άμυνα. Σε ποια θέση, ρε, ούφο. Σε ποια θέση. Μια όμορφη συζήτηση πάμε να κάνουμε. Μην μιλάς, ρε. Μην μιλάς, ρε. Ε, τον άνθρωπο. Αριστερά, μπακ, ρε, σε ρωτάω, ρε. Ναι, μάθε να κάνεις διάλογο, βρε. Ρε βλάκα, μάθε να κάνεις διάλογο. Βλάξ. Με πήρες από την αρχή, με πήρες ανάποδα. Πήγα να κάνουμε όμορφη συζήτηση, να μιλήσουμε. Τι όμορφη συζήτηση, ρε. Ο Πάουκ του Σαββίδη με το. Τι να σε πω, ρε. Εντάξει. Βρε, τώρα είμαστε στο σημείο που είμαστε. Προσπαθούμε να βρούμε λύση. Δεν είμαστε στο θεωρητικό επίπεδο, είμαστε στο πρακτικό. Άσε τη θεωρία. Τώρα έχουμε πρόβλημα εκεί πέρα. Εσύ τη άλλες, ο Πάουκ, πιστεύω εγώ ότι πρέπει να μπαίνει μέσα. Και να έχει τρεις παίκτες μισοπνεύμονους, αλλά να τα δίνουν όλα 60 λεπτά. Δηλαδή τρεις αλλαγές να τις έχει σίγουρο στο 60 ο ΠΑΟΚ. Για να μπορέσει τουλάχιστον είτε με την ποιότητα στην αρχή να σκοράρει, είτε τουλάχιστον όσο τρέξουν αυτοί να φτύρουν όσο μπορούν βιολογικά. Δώσε δεκάδα. Δώσε δεκάδα. Ωραία, θα σε δώσω δεκάδα. Αφού αριστερά δεν μπορεί αυτό το ταγάρι με τη μύτη να πούμε τον Μπουγατσομάχερο από την Κροατία. Να βάλει το Μάτος αριστερά. Τον έβαλα. Τα δοκάρια έχουμε καλό το γλύκο φέτος. Δεξιά, λοιπόν, δεξιά ο Τζαβέλαρος δεν βγαίνει από την εντεκάδα ούτε κατά διάνη. Ο Τζαβέλαρος. Ή ο Βαζέλας με αναστάτους. Ή ο Βαρέλας. Ή ο Κρέσπο ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού. Το βαρύ κορμί, τα ανάλογα παιχνίδια και το γρήγορο. Καλά, ωραία. Βάλε μου δεξιμπακ. Το Κίτσιου δεν έχει άλλο. Αναγκαστικά πρέπει να παίξει ο Κίτσιου. Λοιπόν, εκτός κι αν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεξιά θα παίξει ο Ροντρίγκες. Θα παίξουμε 4-2-3-1. Ψέματα, ξέχασα τους δύο χάφους. Εξάρι, οχτάρι. Σήμερα και ο Κάνιας. Ναι, σίγουρα σήμερα και ο Κάνιας. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Δεξιά θα παίξει ο Ροντρίγκες. Δεξιά θα παίξει ο Ροντρίγκες. Αριστερά θα βάλει τον Κάμπους ή τον Τιάμ. Οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε και τον Τιάμ γιατί έχει τη ζητικότητα και πατάει περιοχή. Το πρόβλημα του κάμπους το εντοπίσαμε. Το εντόπισε σε καιρός. Μπράβο σε αυτό. Πάνω θεμάστε. Πούσι. Λοιπόν, και μπροστά του και να παίξει άμα τα εστί θα βάλει γκολ. Απλά ο Πάο πρέπει να χτυπήσει τακτικά και έξυπνα. Πρέπει να φτύρει τους αντιπάλους του γρήγορα τα πρώτα 60 λεπτά. Και άμα δεν μπορεί ο Μυστακίδης να εναλλακτεί με τον Μπίσεσβαρ ή ο Μπίσεσβαρ με τον Μυστακίδη. Πρέπει τα δυνατά πόδια του Μυστακίδη από την πίσω γραμμή να τα εκμεταλλευτούμε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πρέπει ο Πάουκ να σουτάρει και από την πίσω γραμμή. Δεν γίνεται συνέχεια να παίρνουμε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό. Μ' άφησες και μίλησα. Του. Λοιπόν. Δεν λέω τίποτα, ρε. Ας το διάλογο. Δεν λέω. Ωραία. Δεν λέω. Ο Ηρακλής, να κλείσω και με αυτό. Γιατρέ, σε πάω με χίλια. Θα σε πω όμως ένα πράγμα. Πρέπει να παίξεις την Τούμπα. 5-5-0. Να μην σα. Γρηγόρη Κοκκινακούς. 4-6-0. Στο επίπεδο. Να μείνουν στο μισό γήπεδο τα παιδιά να μην κουραστούν και πρέπει από το 2 να πέφτετε. Αυτό. Κατά τα άλλα, εύχομαι στον Ηρακλή να μην την κατηγορία πραγματικά γιατί χωρίς τον Ηρακλή δεν υπάρχει χρώμα. Ναι, ρε φίλε. Αλλά κάτι και ο Μάνος, ρε. Μάνο, πού είσαι, ρε βγαίνει, ρε φίλε. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Σε ψάχνουμε. Γεια χαρά, φίλε. Λοιπόν, να σε καλά. Γεια χαρά.
Γεια σου γίγαντα Αντώνικα στο Βασίλη που επιβλήθηκε στην ΑΕ Πυρακλής 1908 και κάθονται σούς όλα τα αυτόνομα Αντώνη Ψυχάρα για πάντα Ολυμπιακάρα. 768. Μπορεί 0,35 αλλά είδα κάτι φωτογραφίες και δεν εγκρίνω. Γιατρές σχολίασε τις δημοσκοπήσεις, 20 μονάδες πίσω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι όλα καλά μας λες, κρίμα γιατί κατά τα άλλα είσαι συμπαθής. Καλά, αυτές ναι. είναι οι δημοσκοπήσεις. Λέει δεν είναι υπαρκτές, ναι. εντάξει. Κατασκευασμένες. Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι για μπαμ, λέει ο 190. Ο 46 λέει η κρίση του 29 γέννησε τον φασισμό που χρειάστηκε ένα πόλεμο για να ξεπεράσει η κρίση του 9. Τι άραγε λέει. Μάλιστα. Δεν είμαστε έπειτα με το 29. Ο Λιάγκας μετά την κριτική που δέθηκε από Ραπτόπουλο φεύγει από το πρωινό και θα κάνει κάτι μόνος του. Και έτσι έπρεπε να κάνει. Ο άλλος λέει: γιατρέ, μια μέρα ξεκίνησα να τρώω κάθε μέρα κανά τοστάκι, σαλάτα. Αρκετά τουμπανιασμένη λέει βέβαια με τόνο φέτα. Ελιές και τα σχετικά, αλλά και γλυκό οπωσδήποτε. Μετά 2,5 μήνες το συνεχίζω. Έχω χάσει 6 κιλά, αλλά γυμναστική σχεδόν καθόλου. Πώς το βλέπεις, λέει ο φίλος. Πρέπει να κάνεις και γυμναστική. Και τα κιλά στην αρχή τα χάνεις εύκολα. Ακού, γιατρέ, γυμναστική και δίαιτα δεν γίνεται. Γίνεται. Άμα πλακώνεσαι να πούμε στα τρεξίματα, στα βάρη και δουλεύεις και κάνεις. Γίνεται. Αψούρδη λιποθυμία, ρε. Πρώτα χάνεις κιλά και μετά από γυμναστική. Τώρα εγώ με φαντάζεις εμένα. 11.30 12 ραδιόφωνο, 12.30 φώτα νερά τηλέφωνα, παιδεία τριστόρια. Άσταρε. Και αυξάνεις τις εντάσεις. 2 με 4 ραδιόφωνο, 4.30 με 5 ραδιόφωνο Αθήνα, 5.30 με 6 τηλεόραση, γυμναστήριο. Έρχεσαι μετά, πας εισπράτης, κάνεις γύρισμα, ξεγύρισμα. Το βράδυ εδώ, 12.00, κάνω δίαιτα. Έχεις τρελαθεί, ρε. Τι δίαιτα να κάνω. Χρειάζεται. Τι δίαιτα να κάνω. Χρειάζεται. Η δίαιτα την κάνουν οι τεμπέληδες, ρε. Ή δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είσαι, ή καμιά γυναίκα που το ξύνεις όλη μέρα. Πράγκα κάνεις, ρε. Έχεις δει κανέναν στη μάχη μέσα να κάνει δίαιτα. Έχω δει. Άβια παιδό, ρε. Παλαβιάρι. Επόμενη γραμμή. Θέλει ωράριο, δεν το συζητάω. Ναι. Ωράριο, ρε. Είμαστε Αλφα Ρωμαίο με 180 άλογα. Κάνουμε δίαιτα. Στέλνουμε βενζίνη, ρε. Λέγε, ρε, φίλε. Δίαιτα. Δίαιτα κάνουν οι αργόσκολοι. Λέγε, ρε, φίλε. Όχι. Έλα. Λέγε, σ' ακούω, ναι. Γιώργος από Χαριλάου με τα Μέλια. Τι κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, γιατρέ. Τι λέει. Ωραίο ο γιατρός. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν είναι ένα quiz. Ναι. Αν και με αριστερές αντιλήψεις και αριστερές ιδέες, η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Τι είναι, τι ιδιαίτερο έχει το Ελλάδα-Κύπρος σε σχέση με όλα τα άλλα μάτς που θα γίνουν στο Euro. Τι, ότι θα παίξει ο ίδιος εθνικός σύμνος δύο φορές. Ακριβώς. Γιατρός το βρήκε με τη μία. Αυτό έτσι νόημα για κάποιους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι όραμα ρε Ραπτόπουλε να έχουμε στην πολιτική. Πότε ο Έλληνας στην πολιτική είχε όραμα. Το 80. Κανένα όραμα δεν είχε. Τι λέρε, δεν είχε όραμα. Κανένα όραμα. Πώς δεν είχε όραμα. Κανένα όραμα δεν είχε. Κοιτούσε, το μόνο του όραμα ήταν να θα διοριστεί το δημόσιο. Πολιτικά εγώ σου μιλάω. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη. Ιδεολογικά ο Έλληνας δεν είχε οράματα ποτέ, πιστεύεις. Ποτέ. Όχι. Κατευθυνόμενος ήταν πάντα. Άρα ήταν λαμόγιο, λες. Πες το πω, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι ήταν πάντα κατευθυνόμενος. Γιατί δεν το λες, φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Όχι, δεν είπα αυτό, τι να φοβηθώ. Εντάξει. Μην ξεχνάς, εγώ βγήκα στην εκπομπή σου την προηγούμενη φορά και είπα κάτι που σε ενόχλησε και με έκοψες. Μην τα ξεχνάς αυτά. Λοιπόν, εσένα, που ναι. λες ότι φοβάμαι. Ναι. Και ξέρεις πολύ καλά. Θα τα πούμε για την Κυριακή. Τι ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ τώρα. Το μέλι στο Μαλάτο να φέρεις. Ναι, ναι, θα το φέρω στο Μαλάτο, πες το να. Κώστα, πολύ καλά και με το μέλι. Κώστα, να ξέρεις ότι πρέπει να πίνω λίγο μέλι γιατί μέλι, έχω και συμπτώματα διαβήτου. Κάνει, λέω, μέλι με διαβήτη. Πολύ λίγο. Δεν το ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, με το ζάχαρο. Για τον coach Ivic εγώ πήρα. Coach Ivic. Καταρχήν, ναι. κακώς για μένα δεν λένε τίποτα για τη διοίκηση, η οποία φέτος δεν έχει ξεκαθαρίσει όπως πέρσι με συνεντεύξεις τύπου ή ανακοινώσεις και πρόπερσι με τον κύριο Αγγελίδη και πέρσι τον κύριο Άντερσεν, με τον κύριο Άρνεσεν, ποιος είναι ο ακριβές στόχος της ομάδας. Αν ο στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα, να ξέρουμε πώς να φερθούμε στις αποτυχίες του προπονητή. Αν ο στόχος της ομάδας είναι η δεύτερη θέση, να είμαστε πιο επικείς με τον δηλαδή, προπονητή. Δηλαδή, Γιώργο, λες ότι η επίσημη εταιρεία. Πάε ΠΑΟΚ δεν έχει ορίσει τον στόχο. Όχι βέβαια έτσι, γιατί εσείς που είστε εκεί δημοσιογράφοι και ραδιοφωνική παραγωγή βρείτε το και παίξτε το ρε παιδάκι με το ρεπορτάζ. Δηλαδή ο πρόεδρος δεν είπε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Τον πρόεδρο όχι, τον πρόεδρο ασχολείται προσωπικά ναι. ασχολείται με το ποιος θα πάρει την ΕΠΟ. Μάλιστα, με αυτό ασχολείται με τις εκλογές. Μάλιστα, τώρα από εκεί και πέρα το μόνο λάθος για μένα που έχει κάνει ο Ίβιτς με τη Βέρεια, κακώς τον κράζουν δηλαδή όλοι όσοι τον κράζουν, είναι το ότι έκανε rotation μετά από μάτς με χαμένους βαθμούς.
Και έχει ήδη, ο Πάοκ έχει, μην ξεχνάμε, έχει στην πλάτη του μία ήττα, την οποία ουσιαστικά δεν την έχει κάνει και ποτέ. Αν ήσουν ο Ίβιτς και έπαιζε η ομάδα σου Ελλάδα, Ευρώπη και κύπελο. Ναι. Τώρα στο λέω εκ των υστέρων, έτσι. Γιατί ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα θα μου πεις ότι μπορείς να μου την κάνεις την ερώτηση και πιο μπροστά. Ευρώπη έχω παίξει με τους φηματικούς καταρχήν. Πρόσεξε, ναι. Θα έκανες rotation στα μάτς της Ευρώπης ή στο ελληνικό? Όχι, καταρχήν όχι. Να σου πω λίγο την αλήθεια. Δεν χρειαζόταν να κάνω rotation σε κανένα μάτς. Δηλαδή. Γιατί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Για τις εντάσεις. Αυτή τη στιγμή τα 5, περίμενε. Ναι. Τα 5 χιλιόμετρα, εγώ τα τρέχω σε 25 λεπτά. Σε ζηλεύω. Ναι. Εσύ τα τρέχεις σε μισή ώρα. Σε 31. Αν δεν πάθω μια γαστρεντερίτιδα και τρέξουμε, εσύ την άλλη, και καλά να έχω γίνει, εσύ την άλλη μέρα θα τρέξεις πιο γρήγορα από μένα. Την άλλη μέρα. Άρα λοιπόν, αυτό με την Ευρώπη ήταν σαν να μην παίξαμε, με λίγα λόγια. Ναι. Δείξαμε ότι δεν έχουμε την απαραίτητη ισχύ κατάσταση να κερδίσουμε μια εντεκάδα που βγήκε από το ΑΧΕΠΑ μια μέρα πιο πριν. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι άκυρο. Θα μπορούσε να καθαρίσει το μάτς με τη Βέρεια, γιατί υπάρχει διαφορά ποιότητας, και να κάνει rotation από το 60 και μετά. Αφού στο κάτω-κάτω έχει και διακοπή τώρα. Άρα δεν... φουλάρω. Ακριβώς. Και μετά, μάλιστα. Και αν ήθελε να κάνει rotation, για μένα έπρεπε να ξορκίσει το κακό αποτέλεσμα με την Ξάνθη. Ναι. Για να μην φορτώσει, γιατί η ομάδα είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν έβαζε γκολ. Φόρτωσε με πίεση τους αναπληρωματικούς, που και δεν είχαν παιχνίδια στα πόδια τους και θέλαν να αποδείξουν ότι μπορούν. Φόρτωσε με ακόμα μεγαλύτερη πίεση, τον έκανε δηλαδή βαρύ από πίεση τον ΠΑΟΚ. Για μένα θα έπρεπε να κάνει, αν θέλεις, ένα mini rotation με τον Ηρακλή, γιατί μετά έρχονται Καραμπάχ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και κύπελο με Λάρισα. Και κύπελο με Λάρισα. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή η πίεση στα πόδια των παοξίδων, των παιχτών, είναι μεγάλη, γιατί έχει ζώρικο πρόγραμμα και έχει χάσει ήδη βαθμούς. Δεν τον παίρνει να χάσει άλλους. Αυτό ήταν το λάθος του μόνο, κανένα άλλο. Το ότι έβαλε αυτόν αριστερά ή το ότι έβγαλε τον Ροντρίς, αυτά δεν συμφωνώ. Εντάξει, δεν του κάθισε το παιχνίδι, ακυρώθηκε και τον γκολ. Το στιγμίο λάθος που είπε και Ασλαμάς, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Yeah. Αυτά. Όσο για τη Μενεγάκη, έχεις απόλυτο άδικο. Η γυναίκα είναι κορμάρα και εγώ την έχω δει. Πριν κάνα δύο χρόνια την πέτυχα στη Θεσσαλονίκη. Για την ηλικία, πάντα κρίνοντας βάση την ηλικία της και το πόσα παιδιά έχει κάνει, έτσι. Δεν σου λέω τώρα να ήταν ελεύθερη 25 χρονών. Βάσει τα πόσα παίρνει θα κάνεις. Δεν μας νοιάζει τι παιδιά έχει κάνει. Πόσα παίρνει. Πόσα παίρνει. Ωραία, και τι. Πάλι, και βάσει με πόσα παίρνει, δηλαδή, εσύ αυτή τη στιγμή θεωρείς δηλαδή ότι τα λεφτά που παίρνει πρέπει να είναι πιο καλοδιατηρημένη. Να έχει πάει σε πιο καλούς πλαστικούς, ας πούμε. 100%. Μάλιστα, κατάλαβα. Έχει και αυτό μια λογική. Καλά, λοιπόν, χαιρετώ. Εγώ θα τρέξω να ξέρεις το Σάββατο. Δεν ξέρω αν θα είσαι κάτω, θα είμαι στα 5 χιλιόμετρα. Τι έχει, δεν κατάλαβα. Δεν είναι μαραθώνιο. Έχει το βραδινό αυτό που διοργανώνει ο Μπουτάρης. Έχει μαραθώνιο. Μεγάλη σχέση. Αλλά επειδή γενικώς έχω ένα θέμα εγώ με το δεξί μου το πόδι. Με το δεξί μου το τετρακέφαλο έχω ένα ψιλοθεματάκι και μετά έχει. Το, επειδή δοκίμασα να τρέξω και μετά το 12ο χιλιόμετρο γενικά αρχίζει και πονάει αρκετά. Ρε γιατρέ, θα τρέξω ένα πεντάρι μόνο. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πληρώνεις. Το έχω φυσικά πάντα τα 25 λεπτά. Πληρώνεις και τρέχεις. Ναι, ναι. Κάποιοι πληρώνουν, κάποιοι όχι. Δεν μου λες τώρα. Εσύ που τρέχεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα όπως εγώ, όπως ο γιατρός, γιατί να πάμε εκεί πέρα, για ποιο λόγο? Για το Μουχαμπέτη πας μόνο, για κανέναν άλλο λόγο. Για εσύ θα χτυπήσει καμιά γκόμενα από ό,τι κατάλαβα. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Άρα για τους κοινωνικούς λόγους πας. Όχι ένα, με ξεσκέπασες, γιατί στα 5 χιλιόμετρα είναι κανονικό νυφοπάζαρο. Άρα πάτε για να πηδήξετε, όχι για να τρέξετε, με άλλα λόγια. Τι σημαίνει το χειμώνα? Πάμε να τρέξουμε πηδώντας. Ή να πηδήξουμε τρέχοντας. Μ' αρέσει που σκέφτεσαι το τερπρόν για το βέλτιο. Σε αυτή τη λαοθάλασσα που να κάνεις. Τι πράγμα, τύπο γιατρός? Λαοθάλασσα θα έχει εκεί πέρα. Πολύ κόσμο. Πάνω ναι. από 20.000 συμμετέχοντες έχει. Εννοείται. Να. Θα βουλιάξεις. Μα δε, και να θέλεις να κάνεις χρόνο, ειδικά στα 5, αν δεν πας μπροστά, γιατί τους χωρίζουν. Αν δεν πας μπροστά με τους αθλητές, να κάνω μια δεν μπορείς, θα πέφτεις πάνω στους γιαγιάδες τους παππούδες. Να κάνω μια πρόταση στο λαϊκό δρόμο, τουλάχιστον. Ρε εσύ, να γίνει ο τερματισμός στο Καφτατζόλου για να φανεί μια φορά γεμάτο. Πρώτον. Τώρα εντάξει και εσύ, μισό λίγο, γιατί έγινε ένα θέμα. Θέλω να αναφερθώ και σε αυτό. Τώρα και εσύ, τώρα τι να, γιατί έγινε ένα θέμα το Σάββατο. Και με τον Νίκο, τον αδό που είμαστε φίλοι, είχαμε μια διαφωνία. Και εσύ τώρα τι είναι αυτά που λες, ρε εσύ? Τι να πω, δηλαδή, τώρα γιατί το λες αυτό, ας τι είπε δηλαδή. Τι έχω πει, τι το επιλήψη μου. Τι είπε, ναι, για να καταλάβω, τι είπε. Για να φανεί, λες, το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή το Καφτατζόγλιο, και εγώ δεν κάνω τώρα το δικηγόρο του Ηρακλή, δεν υπήρξε ποτέ γεμάτο. Ποτέ. Όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου Ηρακλήδη, ασπάνια το έχω δει γεμάτο. Αυτό το ότι. Α, μπράβο, τώρα τοποθετήσει σωστά. Όσο θυμάσαι εσύ τον εαυτό σου Ηρακλήδεα. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι που έχω δει ήταν με κόσμο. Το 82 με τον Παναθηναϊκό, αλλά ήμουν πολύ μικρός. Δεν ήταν γεμάτο, ήμουν.
Στο 2-1, σχεδόν γεμάτο. Είχε και ένα κάτω. Εντάξει τώρα. Δεν... Καλά, σε ρωτά αυτό που λέει και εσύ τώρα. Είχε και ένα. Τώρα τι ψάχνει να βρει πλάκα, μα κάνει. Μα αυτή τη λογική και το ΆΚΑ δεν ήταν ποτέ γεμάτο. Τι είναι αυτά που λες. Το Καφτατζόγλιο φίσκα το έχω δει μόνο μία φορά στη ζωή μου σε αγώνα τη Εθνική με αντίπολο την Ολλανδία. Με την Αγγλία, ναι. Στο ΠΑΟ κάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Καφτατζόγλιο δεν ήταν ποτέ γεμάτο. Δηλαδή, εντάξει και λίγο. Προκλητική, δεν θα πω προκλητική, δεν είναι σωστή. Τι να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να το γεμίσουμε. Να πούμε, ψέματα, το γεμίσαμε απ' άκρη σ' άκρη. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν μειώνω τον κόσμο του Ηρακλή. Αυτοί είμαστε, αυτοί δεν είμαστε παραπάνω. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Έχουμε μια ψηλοδιαφορετική αντίληψη πάνω σε δεν μου αρέσει ο λαϊκισμό, αυτό είναι Γιώργο. Δεν θέμα λαϊκισμού. Λαϊκισμό είναι μωρά. Πει τώρα ότι γέμισα το Καφτατζόγλιο, δεν το γέμισα. Δεν μπορώ να το γέμισω αντικειμενικά. Μόνο αν έρθει καμιά Μπαρσελόνα θα το γεμίσω. Και όχι αν έρθει καλά, τέλος πάντων. Καλά. Δε, πώς το βλέπεις να κλείνει η Μπαρτσελόνα στο Καφτατζόγλιο έχει έρθει. Με ποιον έπαιξε. Με τη μεικτή Θεσσαλονίκης. Γιατρέ. Πώς το βλέπω τον Ηρακλή. Θα σωθεί. Μπα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν αντέξει οικονομικά θα το παλέψει. Άσταρε. Αν αντέξει οικονομικά. Πάει, τελείωσε. Τώρα... Άρα το θέμα σου δηλαδή είναι μόνο καθαρά το βιοποριστικό. Προφανώς, εκεί. Μην πέσουν τα κανόνια του Ναβαρώνε. Εγώ βλέπω ότι και στο χορτάρι. Υπάρχουν πολύ κακές ομάδες, Γιώργο, και πέφτουνε μόνο ναι, δύο. Ναι, συμφωνώ. Αυτό ήθελα να πω και εγώ στο Ραπτόπουλο και θα το πούμε την Κυριακή που θα έχει εθνική και δεν θα μπορούμε να μιλάμε υπάρχουν μόνο για πάρα πάρα πολύ κακές ομάδες. Και ο Λεβαδιακός είναι κακή ομάδα. Και η Λάρισα είναι πολύ κακή ομάδα. Γιώργο, να το κλείσουμε. Σκορδάει Μενεγάκη. Ε? Σκορδάει Μενεγάκη, ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνει τώρα. Μάλιστα, εντάξει. Άντε, τα λέμε. Θε σε θέμα, ρε γιατρέ. Σκορδάει Μενεγάκη. Αν είναι πιο ωραία η ΦΕΗ ή η Ελένη. Ξέρω τι λένε οι άντρες. Για μένα η ΦΕΗ μου αρέσει περισσότερο. Πιο προπονημένη. Είναι και πιο νέα, εντάξει. Μα είναι προπονημένη, κάνει γυμναστική. Είναι πιο ωραία γυναίκα. Μάλιστα, έτσι λέει ο γιατρός. Ο γιατρός το είπε. Καλημέρα. Έλα, γεια σου, Ραπτόπουλε. Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Παοξίδες από το Ραόκαστρο. Μάλιστα. Παοξίδες. Όχι. Ναι, πάω. Πολύ μαζί. Ραπτόπουλε, δεν είπε τίποτα για τις εκλογές στην ΕΠΟ που ακυρώθηκαν. Πάλι. Που θα ακυρωθούν για τα χαρτιά που βρήκαν τώρα. Ποιος είπε ότι θα κυρωθούν. Άκουγα το μεσημέρι τον Μπούζο. Άσε ρο, Μπούζο σύριαλ το έχει κάνει. Άσε. Δεν πάει να δεις να πούμε κανένα σύλλα της προδοσίας καλύτερα. Άσε τώρα. Τι είπε ο Μπούζος. Ο Μπούζος έβγαλε τον Μητρόπουλο, είναι επιτυχία του Μπούζου. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα καταφέρει ο Μητρόπουλος να μπλοκάρει τις εκλογές. Έτσι νομίζω εγώ. Εσένα για το καταστατικό λέει, το καταστατικό τώρα θυμήθηκα ότι δεν ταιριάζει. Άσε ρε τι με τον νόμο του ορφανού. Ναι, ναι, τα άκουσα, την ξέρω την ιστορία. Εσένα τι σε νοιάζουν οι εκλογές της ΕΠΟ, τι ομάδα είσαι. Πάω αφού το σε όλες προτάσμα δεν πάρει, τι σε νοιάζουν οι εκλογές της ΕΠΟ. Αυτό θα σε έλεγα τώρα ρε, αυτό δηλαδή, θα σε έλεγα. Να νοιάξουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ναι. Οι εκλογές της ΕΠΟ, πάει στο διάλο. Εσύ σαν Παοξής που εμπλέκεσαι δηλαδή και σε νοιάζουν οι εκλογές της ΕΠΟ. Δεν θα έβγαινε ο γραμμένος, δεν θα έβγαινε. Βρε και ο σβησμένος να βγει, προτάσμα δεν παίρνεις. Και ο γραμμένος, δεν όχι δεν παίρνεις. Να σε πω ρε τι ήθελα, ναι. Ρε, βγήκαν, είπαν όλοι για τον επόπτη, είπαν για ο Ολυμπιακός 6-1 την κέρδισε τη Βέρεια, πώς την κέρδισε. Ναι, αλλά η Βέρεια, στο Καραϊσκάκι, ήταν σαν την Κότα, ενώ με τον ΠΑΟΚ ήταν να πούμε σφριγγυλή. Σιγάρε αυτό που. Δηλαδή δεν μπορούσε να κερδίσει αυτή τη Βέρεια. Μπορεί. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Η Βέρεια έπεσε με 9,5 παίκτες μετά το 60. Ο ένας ήταν ο έξω αριστερά, ο Χαροντάκης. Και ο άλλος ήταν ο Μπίζα. Ρε φίλε. Εντάξει, έπαιξε αριστερά, εξτρέμ. Έξω αριστερά το βάλα, να γελούσε ο κόσμος στη Βέρεια. Εντάξει, ακίνδυνη θέση. Δεν έβγαινε και στην επίθεση η Βέρεια πολύ. Δηλαδή με το Χαροντάκη. Δεξί μπακ, εσύ ποιον έβαλες. Γιατί να έχεις δεξί μπακ. Για ποιο λόγο. Άσε φίλε, έχει λεπτομέρειες η ιστορία. Στο Ρεόκαστρο πώς τη βγάζετε, ρε φίλε. Δεν αυτοκτονήσατε ακόμα. Γιατί να αυτοκτονήσουμε, ρε. Ρε φίλε, τι είναι αυτό το μέρος. Καταθλιπτικό είναι. Είμαστε και αριστεροί εδώ. Δεν περιμέναμε να μας πεις Χρυσαυγίτες τέτοια, δεν μας είπες. Είστε αριστεροί. Ναι, και δύο είμαστε εδώ. Δεν θέλει να μιλήσει ο άλλος. Πώς αντιμετωπίσατε το θέμα των προσφυγόπουλων στο Ρεόκαστρο εσείς. Ποια ήταν η άποψή σας. Δεν έχουμε τόσο θέμα. Εντάξει. Ήταν σοκ όταν τους είδαμε πρώτη φορά να περπατάνε, εντάξει. Είσαι αριστερός και έπαθε σοκ, γιατί έπαθε σοκ. Εντάξει ρε φίλε, δεν είχαμε τίποτα εδώ. Κάθε σωστός αριστερός, ένα μετανάστη στο σπίτι θα τον έπαιρνε. Ο κόκκινος μόνο σήμερα τον έκανα την ερώτηση και λέω θα ρωτήσω τη γυναίκα μου λέει. Θα ρωτήσω τη γυναίκα μου.
Φιλιά, για χαρά. Για χαρά. Τι είπε ρε. Άντε, γεια σου ρε φίλε. Α, πάμε ένα μετανάστη. Τι μαθαίνει μετανάστη. Λέω, βγήκε ένα home to home, λέω, ένα σποτάκιλο. Πάρε ένα μετανάστη στο σπίτι σου, θα τον πάρεις. Έχω πολλά θέματα αυτό το διάστημα. Καλά λέω, όταν δεν έχεις θέματα. Θα ρωτήσω τη γυναίκα μου, να θεμάσαι λέω. Να θεμάσαι βοδισάντβα. Ψεύταρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, ξεχωριστά στο γιατρό, στον Αποστόλη, στο Γιάννη. Όλοι ρωτάνε τις γυναίκες τους, απλά δεν κάνουμε τους μάγκες ότι θα πάρουμε το Σύριο στο σπίτι. Πουλάμε μαγκιά. Για πάρε λοιπόν το Σύριο στο σπίτι, κόκκινε. Βάλ τον εκεί δίπλα να κάθετε με τη Μάγδα και με σένα δίπλα-δίπλα. Του ρίχνει καμιά σηκωμάρα του Σύριου, έτσι πως είσαι και. Ναι. Α, τι, τα θέλεις, ρε κόκκινε, να τα ακούσεις. Στα λόγια όλοι, ναι, βέβαια. Αριστερός θα τον πάρουμε. Ορίστε, πάρτε τον. Πόσοι Σιριζέοι πήγανε στο home to home. Πώς το λένε. Δεν το γνωρίζω. Πόσοι Σιριζέοι, πόσοι αριστεροί. Μόνο λόγια. Home to home. Πάρε ένα μετανάστη στο σπίτι σου. Home to home. Λέγε ρε φίλε. Home to home. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα κουβάλαμε τους μετανάστες στα σπίτια μας. Γιατί καλέ, αφού είμαστε αριστεροί. Γιατί υπάρχει αυτή η φοβία. Αυτή η φοβία γιατί. Το κράτος είμαστε εμείς. Και η κυβέρνηση, συγγνώμη, βοηθάει. Βοηθάει πάνω σε αυτό. Έχω. Τι. Ίδια γνώμη με τον γιατρό. Τι. Και θέλω να κάνω και μια πρόταση. Έχεις μια υπέροχη εκπομπή. Ένα μέρος ας μιλάμε και για κάποιες προτάσεις επάνω στη ζωή. Όχι μόνον, ξέρω εγώ, έτσι ο αλλιώς, να βρίζουνε, να κάνουνε και τα λοιπά. Άκουα πιο μπροστά και εσένα ακόμα μπροστά. Είναι ωραία, ο Τσίπρας, τι περιμένεις, δεν τον Τσίπρα. Γιατί, ο Τσίπρας έφερε τη Μεγάλη Δημοκρατία. Την έφερε. Βεβαίως έφερε. Πάρε σε ένα διάλειμμα, μείνε στη γραμμή, μην κλείσεις, για να δούμε για τη δημοκρατία. Οι εντολές που έχει δώσει ο ελληνικός λαός είναι απόλυτα σαφείς. Κλείστε τις τηλεοράσεις σας και βγείτε στους δρόμους. Η κυβέρνηση με την πρόταση που κατέθεσε χθες για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι βλέπουν προοπτική, καθώς από το 2018 και με την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ οι συντάξεις θα αρχίσουν να αυξάνονται. Αν και εγώ ήμουν σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσαν, ναι, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος. Γιατρέ, είναι αναξιόπιστος ο Τσίπρας. Θα το κρίνει η ιστορία, το μέλλον. Ακόμα είναι νωρίς. Το έχω ξαναπεί. Ναι, ναι κύριε, ναι, συνεχίστε, ναι, συνεχίστε. Συνεχίστε, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Μια γενική τοποθέτηση. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής έφερε τη Δημοκρατία. Πώς την έφερε? Το 1974. Αυτός την έφερε. Βεβαίως. Εγώ λέω οι Αμερικάνοι. Όχι. Με συγχωρείς πάρα πολύ, άποψή σου. Ναι, συγγνώμη. Εγώ λέω τη δική μου άποψη. Βέβαια, τσακωθούμε τώρα βραδιάτικα. Εγώ είμαι. Ήμουν πάντοτε φιλοαριστερός. Ήσουν με τους αριστερούς, μάλιστα. Ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μάλιστα. Μεγάλωσε τη Δημοκρατία. Την έκανε πιο μεγάλη. Ναι. Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι ο χωροφύλακας που φορούσε το πινίκιο και ήταν σαν ταγματασφαλίτης. Ναι, ναι. Που λέει ο λόγος. Ναι, ναι. Λοιπόν, τους έβαλε μια στολή, τους έκανε αεροφύλακες. Σεβασμό στον κόσμο. Ναι. Σήμερα η αστυνομία είναι σεβαστή στον κόσμο. Ναι, δέρνει ωραία. Σέβεται τον κόσμο. Τους δέρνει τους συνταξιούχους μια χαρά. Ναι, να προχωρήσουν παρακαλώ. Ναι, αλλά τους πλακώνει όμως. Προσέξτε, η δημοκρατία θέλει και φύλακα. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνείς. Δεν συμφωνώ με αυτό. Ναι. Αλλά να έχουμε στο νου μας ότι η δημοκρατία θέλει και λίγο φύλαγμα. Φύλαγμα θέλει. Η διαφορά δεξιάς αριστερά. Ναι, διότι... Διότι, ο αριστερός ζει στο φαντασιακό κόσμο. Πάντα τους αγρότες πήγε. Γιατί και εγώ αγρότης είμαι. Πήγε τους αγρότες σε εκείνο το σημείο όπου καταλάβανε ότι αυτός είναι ο όρος και αυτές είναι οι υποχρεώσεις της χώρας μας. Ποιος το έκανε αυτό? Ο κύριος Τσίπρας, η σημερινή κυβέρνηση. Είσαι ευχαριστημένος. Δεν τους έδιρε. Όχι. Λοιπόν, θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Στους πατεράδες σας προχτές, γιατί εγώ είμαι μεγάλος. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Γιάννης, συμφωνώ Γιάννης αυτά που λες όλα. Σε όλα συμφωνώ. Σε όλα συμφωνώ. Σε όλα ό,τι έχει πει μέχρι τώρα. Αλλά όμως
Είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος αυτός. Πιστεύω να ζήσω και να δω την αλλαγή που θα γίνει. Πόσο χρονών είσαι? 68. Δεν είμαι ο μικρασιάτης της Βέργιας. Δεν νομίζω να ζήσεις να δεις τίποτα καλό. Θα ζήσω. Θα ζήσω 85 χρόνια. Ξέρετε γιατί θα ζήσω? Και 180 να ζήσεις. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε χώρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ στο χωριό μου σήμερα. Πού είναι? Φεύγουν το νησί. Ανησύ Μαθίας, ναι. Ναι. Φεύγουν τόνοι παραγωγή. Τόνοι, μήλα, πλατφόρμες, βαμπάκια. Βαμπάκια, πού πάνε αυτά, πού φεύγουν? Ορίστε. Πού πάνε, λέω. Σε όλη την Ελλάδα πάνε, σε όλη την Ελλάδα. Δεν πιστεύω να βάζετε πέτρες πάλι αντί για ροδάκι να. Και να παίρνει κάτι τέτοιο. Κοίταξε. Όχι, αποστολή είναι ο κόσμος. Αυτό που θα έβαζε σαν τίτλο στη φορολογική ιστορία της χώρας είναι το τελείωσαν τα άσχημα, έρχονται τα χειρότερα. Να μην τα λέμε αυτά, Κώστα, γιατί ο αγρότης πραγματικά παλιά ήταν όπως το λες ακριβώς. Ναι. Αλλά όμως σήμερα έχουμε καταλάβει πλέον. Το λάθος. Μάλλον μας έκανε καταλάβει ο δορυφόρος από πάνω. Ποιος δορυφόρος? Αυτός που μας παρακολουθεί. Μας παρακολουθεί δορυφόρος. Βεβαίως, γιατί άμα εγώ βγάλω ένα στρέμμα παραπάνω θα μου το βρει. Α, από αυτή την άποψη. Ναι. Ναι, από αυτή την άποψη. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτά περάσανε πλέον. Πάει. Ναι. Εκεί που έχουμε υποχρέωση είναι, για να μην μακρολογώ, όχι, είναι να σεβαστούμε την εκάστοτε κυβέρνηση. Να δούμε τι θα γίνει, αδερφέ, μέχρι το τέλος. Ωραία. Τι θα γίνει, τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Εγώ λέω. Δεν μπορώ να πω τι προσδοκώ θα κάνει. Τι προσδοκάς, ναι. Αλλά όμως πιστεύω ότι εφόσον το ρεύμα του πήγε άλλο να πει στον κόσμο που δεν έχει, γιατί δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει. Δεν έχει. Το νερό του πήγε άλλο να μένα πίσω. Αυτό φαίνεται ότι κάτι καταλαβαίνει, κάτι ίσως καταλαβαίνει. Καλός άνθρωπος. Ναι. Σκατά! Και λέω πάντοτε εγώ και τους φίλους μου λέω, τον άκουσες? Άκουσα τον, ρε παιδί μου. Άκουσε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βγάλε τα συμπεράσματά σου. Σταμάτε. Και κάτι ακόμα θα μας πω, Κώστα. Μέσα στην ωραία χμημή που έχεις, γιατί έχεις και πολλές ώρες. Ναι. Τι να κάνεις. Ζήτε και προτάσεις από τον κόσμο στο εκάστοτε επάγγελμα. Θα βοηθήσει και εσένα στην εκπομπή σου και σε αυτούς τους κυρίους που δικούνε πάνω, γιατί κάποτε είπε ο Τρίτσης, σπάστε το γυαλί και μπέστε μέσα να μας ανοίξει τα μάτια. Μπορεί ο Τρίτσης καλά τα έλεγε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Yeah. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Γιατρέ, λέγε, πώς το βλέπεις το έργο? Ευχαριστημένος είναι ο κόσμος με την αριστερά. Αυτό που ήθελα αυτό έχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Έλα, φίλε. Πάμε, σου λέω, επόμενη γραμμή. Το μαλάκα δεν τον ακούσα από εκεί που ροκαλίζει. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Χραχρούν. Θα τον ρίξω κανένα βρυσίδι. Μάλιστα, καλημέρα. Χοντρό δηλαδή. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, κύριε μου, καλημέρα. Τι κάνετε, ρε Θεσσαλονίκη? Εσύ από πού είσαι, ρε μεγάλε? Δεν με κατάλαβες, έχεις να με δεις κανένα χρόνο. Άμα είσαι εγώ να σε δω κανένα χρόνο, πού να σε καταλάβω. Ο Πάνος σήμερα, ο Πάνος. Πάνο μου, τι κάνεις, γλυκέ μου Πάνο. Από Αμερική ο Πάνος, σαξοφωνίστας. Ρε βρωμόσκυλο, βρε αλήτη, γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο να ακούσουμε τη φωνούλα σου, βρε. Η μάνα σου κλαίει στα μνημόσυνα εκεί, στις καφετέρειες. Πηγαίνω εγώ πρωί με ένα φίλο μου. Εκεί κάτω στο να. Μα τι κλάμα πέφτει ο Πάνος μου, ο Πάνος μου. Τι κάνεις, ρε. Τίρακα, πολλές δουλειές εδώ πέρα, Κωστή. Χαίρομαι, Πάνο μου. Χαίρομαι. Άλλη ζωή, άλλη νοοτροπία, άλλα τρεξίματα. Τον ακούσω ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος τώρα που έχει δουλειά. Ήταν στην Ελλάδα μαραμένος, έψαχνε να βρει δουλειά. Σαξόφωνα, ιστορίες, κόλπα. Να σε διορθώσω λίγο, γιατί το είπες και την άλλη φορά. Εγώ σπουδάζω, αλλά παράλληλα δουλεύω κιόλας. Αλλά εντάξει, καμιά σχέση, παιδιά. Σε υποδέχτηκε η μάνα γη, η Αμερική, με ανοιχτές αγκάλες, ακούω. Εντάξει, με ανοιχτές αγκάλες δεν είναι, δεν μπορείς να βρεις. Παντού υπάρχουν αγκάθια. Απλά εδώ πέρα είναι πιο μεγάλη χώρα, πιο πολλές ευκαιρίες. Αλλά και εδώ μην νομίζεις, ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Για λέγε. Ναι. Και εντάξει, αφήσαμε το ποδόσφαιρο. Τα έχουμε αφήσει εδώ, έχουν τα δικά τους τα αθλήματα, κάτι baseball, κάτι rugby, κάτι... Πάψε, ναι. Δεν έχει εδώ
ελληνικά αθλήματα, ούτε Champions League ούτε τίποτα. Εσύ κάνεις παρέα πάνω με Έλληνες εκεί ή με ξένους? Και με τα δύο. Ποιοι είναι καλύτεροι άνθρωποι, οι ξένοι ή οι Έλληνες εκεί? Οι ξένοι. Οι ξένοι. Βέβαια υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και Έλληνες, αλλά είναι μετρημένοι. Δηλαδή θες να πεις ότι εγώ έφυγα από την Ελλάδα, αλλά κάνω παρέα με ξένους γιατί οι ξένοι είναι καλύτεροι άνθρωποι από τους Έλληνες? Μάλιστα. Έχουν άλλη νοοτροπία. Δεν έχουν ιδέα αυτά τα οποία περνάει ο ελληνικός λαός. Δεν έχουν αυτή την καθημερινότητα που έχουμε εμείς, ειδικά σε μια πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς το λέω, που είναι φραπεδούπολη και κλαψιάρα έτσι πόλη. Αλλά εδώ, εντάξει, τα πράγματα είναι, δουλεύουν σαν το ρολόι. Υπάρχουν και δολίσεις, μην τα λέμε, δεν είναι όλα τέλεια, αλλά ναι, το σύστημα είναι τελώς διαφορετικό. Νιώθεις δηλαδή πάνω πράγματα στην Αμερική, νιώθεις πιο ασφαλής? 100%. 100%. Ελικόπτερα σηκώνονται, περιπολικά περιπολούν 24 ώρες το 24ωρο. Μπαίνεις μέσα στα νοσοκομεία και νομίζεις ότι μπαίνεις μέσα σε ξενοδοχείο. Σόπα ρε φίλε. Άλλα πράγματα, άλλα κόλπα. Αυτό το τριδοκοσμικό που ζούμε εδώ δεν υπάρχει εκεί πέρα, έτσι? Το ξέρω, ούτε στο μία στο εκατομμύριο. Σόπα ρε μεγάλο. Σε ζηλεύω ρε πάνω, δεν μου λες ρε πάνω. Εκεί κανένα ραδιόφωνο, καμιά τηλεόραση εκεί, σε καμιά παροικία Ελλήνων. Δεν μας πας εκεί να κάνουμε καμιά μετανάστευση να πούμε? Επάνω. Έχει το Larry King εκεί. Πόσο θα ζήσει μόνο ο Larry King? Φέτος του χρόνου, τον παραχρόνο, πόσο χρονών είναι? Είναι 70, 70 είναι. Είναι 70. Αλλά τοπικά μέσα υπάρχουν, αλλά δεν έχουν αυτό το οποίο έχουμε εμείς στην Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε 50 ραδιόφωνο και μιλάνε όλη την ώρα. Εδώ έχουν ένα, εδώ πέρα κάθε πολιτεία έχει τη δικιά της ομάδα και δεν υπάρχει αυτή η κόντρα που έχουμε εμείς. Πώς είναι ο Larry King? Είναι αυτό που έχεις προάλλες. Οι αγώνες... 82. Ο Larry King είναι 82. Ναι. Και μπορώ να πάρω εγώ το Larry King, το κόκκινο, και να έρθουμε να το συντρίψουμε τώρα. Να το βρούμε μπόσικο. Το ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις, κυπελούχο μόνο? Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ φέτος κυπελούχο, ναι, κυπελούχο. Ναι. Εντάξει. Κοιτάζουν ήδη τώρα, κοιτάζουν, διάβαζα στο metrosport.gr για δεκάρι, κάποιος το έγραψε. Ναι, το Γενάρη θα πάρουν δεκάρι και το Σεπτέμβριο θα ξαναπάρουν δεκάρι, γιατί αυτό που θα πάρουν τον Ιανουάριο θα βγει μάπα. Μάλιστα. Ναι. Το Κάτσε θα γυρίσει. Το Κάτσε. Ναι. Κοίταξε, μην βάλουν κανένα τζιόλι, γιατί τον Κανία τον βλέπω να λιποθυμάει. Δεν βλέπω τον Κανία να βγαίνει. Ο Κανία μου θυμίζει ένα που είχαμε στη γειτονιά που μέθαγε, τον Καλία. Δεν μπορεί ρε φίλε, δεν μπορεί το παλικάρι. Δεν μπορεί το παλικάρι ρε. Για σκύλο μας τον φέρανε, γάτα μας βγήκε ρε. Δεν μας βγήκε ρε. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Ταλαιπώρια ρε φίλε. Πάμε επόμενος. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Ναι, το γιατρό μπορώ να μιλήσω? Να μιλήσετε. Ήθελα τη γνώμη του γιατρού σε κάτι. Να πάρετε το γιατρό, ό,τι γουστάρετε. Γεια σου γιατρέ. Εδώ είναι ο γιατρός. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Πώς θα ήθελα να ρωτήσω, πώς βλέπεις την προοπτική... Το γιατρό ρωτάς τώρα, έτσι. Ότι ναι, από στενούς κύκλους του κόκκινου διαρρέει ότι εφόσον γίνει μεγάλος οικονομικός παράγοντας από τις πωλήσεις του βιβλίου του, να αναλάβει τον Ηρακλή. Βλέπεις προοπτική, βλέπεις μέλλον? Αυτό ήθελα μόνο. Το και μεγαλύτερο μέλλον για την ομάδα μας θα είναι αυτό. Γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Προεδεύρη. Εντάξει. Καλημέρα. Κάνουμε. Πάρε Γιάννη γραμμές. Πάρε. Μου. Πάμε ναι. Μου. Είπαμε ναι. Τι έπαθε? Ναι, σας ακούμε. Πέθανε. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι Κωστή. Εσύ ρε φίλε, πάρε μπροστά εδώ πέρα. Βάλε δεύτερα, άντε, τράβα. Πού να καταλάβω. Τράβα την άλλη φορά, πάμε, άντε, έλα. Τώρα πήρα τηλέφωνο, πού να καταλάβω. Πέσα δύο βλαμμένοι, ήτανε πέσα εκεί βλαμμένοι. Βγήκες εσύ τώρα, έλα, σας ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς, 82 είναι ο Larry King, φίλε, 82. 82.
82, ναι. Ακούμε. Πήρα τηλέφωνο γιατί Μενεμένη μένω. Μένει στη Μενεμένη, ναι. Ναι, και ξαφνικά δεν ακούγεσαι καθόλου Μενεμένη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, συμβαίνουν αυτά. Τώρα δεν ακουγόμαστε. Όχι, τώρα γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, δεν ακούγεσαι καθόλου, σέχασα. Τι να κάνουμε, είναι η μοίρα του Ραπτόπουλου. Είναι η μοίρα του Ραπτόπουλου, φίλε, να μην ακούγεται η φωνή του όπως πρέπει, γιατί πέφτουν τα καλώδια, γίνονται κάτι μαγικά πράγματα. Τέλος πάντων, θα τη βρούμε την άκρη. Σε ακούμε. Θα σε βρούμε πάλι να σε ακούμε. Ναι. Λοιπόν, στο γιατρό Παναθηναϊκό είμαι, γιατρέ. Οχ, από την Μενεμένη και Παναθηναϊκό. Οχ, οχ. Θεσσαλονίκη. Όχι, Λαρισαίος είμαι. Και γιατί δεν είσαι Λάρισα, ΑΕΛ. Δικαίωμά του, τι σε νοιάζει. Γιατί να είμαι, γιατί σε Θεσσαλονίκη και ποιότητα σε λέγεται Ολυμπιακή. Τέλος πάντων, να ακούσει για τον Παναθηναϊκό, την άποψή σου. Όχι, θέλω να μου πεις ποιος είναι το καλύτερο φορ αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Το καλύτερο φορ στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε λέει. Ποιος είναι αυτός. Ο Ιντέγε. Ποιος είναι αυτός, δεν τον έχω ακουστά. Πού παίζει. Καλά, τώρα κοροϊδευόμαστε. Όχι, ρε φίλε, δεν κοροϊδευόμαστε. Μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ιντέγε για μένα είναι ο καλύτερος. Ο πιο φορμαρισμένος λέει. Ο Ιντέγε. Αυτή τη στιγμή είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Ο Μπέρκ δεν είναι στα καλά του. Δεν σου μίλησα για τον Μπέρκ, γενικά μιλάω. Από σένα την άποψή σου. Και ένα άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Σ' ακούω συνέχεια που βγαίνει στον Κωστή. Οι απόψεις είναι αριστερές, δηλαδή. Με ΣΥΡΙΖΑ, με τι, δε. Ανένταχτες. Δεν είναι δεξιός. Δεν θέλω κηδεμονία. Δεν θέλει. Στην ιδεολογία μου. Δεν ψηφίζω θέλει. Κάτι συγκεκριμένα. Αλλά δεν θέλω κηδεμονία στην ιδεολογία μου. Όλοι δέχονται κριτική. Ωραία. Δεν είναι δηλαδή ταγμένο σε ένα κόμμα. Ναι. Δεν συμπαθώ τα κόμματα γενικότερα. Όχι, όχι, πέρα από τα κόμματα. Είσαι υπέρ του πρόσφυγε, ξέρω εγώ, που έρχονται ο κόσμο και ο γονεί στην Ελλάδα να για μια καλύτερη ζωή, όλα αυτά. Κοίταξε, όλοι έχουν όραμα για μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' τη ρωτώντα πέρασε καμιά μέρα. Εντάξει, αυτά τα φαινόμενα όπου υπάρχει φτώχεια, καταραμένη θα πάρουν τέτοια φαινόμενα. Όπου υπάρχει ευμάρεια, ο κόσμος είναι πιο αρμονικά. Λογικό. Γιατρέ μου, Βασίλη, δεν είναι θέμα φτώχεια. Είναι θέμα που τους μαζεύουμε και τι κάνουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ στη Ρωτώντα που είμαι εκεί, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Φοβάσαι να κυκλοφορήσει μετά τις 9 το βράδυ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το έγκλημα για μένα δεν έχει ταυτότητα εθνική. Σίγουρα δεν έχει ελληνική όμως. Έχει και ελληνική ταυτότητα, γιατί δεν υπάρχουν εγκληματίες που έχουν. Όχι σε αυτό το σημείο που ζουν. Είναι λογικό όταν δεν μπορεί να βρει διέξοδο επαγγελματική, θα στραβεί τέτοιες λύσεις ακραίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα και θα ήθελα μια μέρα όταν, αν θα μπορέσει, πέτα για μια βόλτα. Να δει πέντε πράγματα. Στο μετά κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σπάνια περνά από το κέντρο. Στη Ρωτώντα σου είπα, εγώ συγκεκριμένα στη Ρωτώντα, όχι ούτε στην Καμάρα ούτε πιο κάτω. Συγκεκριμένα στη Ρωτώντα. Εντάξει, δεν, επειδή έχω ζήσει το θέμα και από μέσα και από, πραγματικά από όλα από μέσα. Εντάξει. Και πιο πολύ το λέω, δεν το λέω προσωπικά σε εσένα, το λέω για να ακουστεί λίγο αυτό το θέμα, λίγο να κάτι να γίνει. Δεν γίνει αυτό το πράγμα. Πλέον έχει φτάσει στο απροφόρητο. Και τι να γίνει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ δεν είμαι ούτε πρωθυπουργός, είμαι ούτε δήμαρχος, είμαι τίποτα. Απλά είπα να. Το θέμα της δημόσιας ασφάλειας. Να φυλαχτεί, φίλε, μόνο κοίταξε. Σε κάποια κοινωνία. Υπάρχει ανεξάρτητη κοινωνία στην ελληνική αστυνομία. Η συμβουλή δική μου ποια είναι. Μην φυσάς, φίλε. Η συμβουλή δική μου ποια είναι. Η συμβουλή δική μου είναι η εξής. Βλέπεις ότι η κοινωνία πάει έτσι, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, πρόσφυγες, μόσφυγες κτλ. Πολύ ωραία. Φίλε, βρες λύση μόνο σου. Δηλαδή, Κωστή, όταν, φυλάξου μόνο σου όσο μπορείς. Φυλάξου μόνο σου. 10 ώρες σε ένα συγκεκριμένο σημείο που είναι καθημερινά μια κατάσταση περίεργη, όσο και να φυλαχτείς, θα φυλαχτείς 1, 2, 5, 10, κάποια στιγμή μπορεί να σούρθει. Ναι, ναι, πρόσεξε να δεις. Μπορεί και όπως λες και εσύ, τέλος πάντων, ναι. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω από τον άλλον. Δηλαδή, πώς θα θωρακίσω την οικογένειά μου, τον εαυτό μου κτλ. Καλό θα είναι να είμαστε σε ένα κράτος το οποίο θα είναι προνοίας, όπως βγήκε. Ναι, ψάχνω να βρω τους δικούς μου τρόπους πώς θα θωρακίσω την άμυνά μου. Τώρα εσύ δεν μπορώ να στο πω στον αέρα τι μπορώ να κάνω. Αν ήμουν σε ένα κράτος όπως είναι ο φίλος μας ο Πάνος που έφυγε στα 23 του
και να γίνει μουσικός στην Αμερική και πάει πολύ καλά το παιδί, λέει εγώ πηγαίνω στο νοσοκομείο, νιώθω ασφαλής. Βγαίνω στον δρόμο, νιώθω ασφαλής. Κυκλοφορώ στη δουλειά μου, υπάρχουν κανόνες. Όταν σε μια κοινωνία λοιπόν δεν υπάρχουν κανόνες, θα κοιτάξεις να φυλαχτείς σε ένα άνομο κράτος, θα βρεις τη λύση μόνος σου. Ή τέλος πάντων θα βρεις τη λύση. Θα προσπαθήσεις να βρεις τη λύση μόνος σου. Αλλιώς. Ναι. Γιατρέ, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος, ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Βγήκαμε, μας ακούν. Όχι. Ποιος πιστεύουμε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Για μένα υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες είναι φαβόροι. Βασικά δύο διεκδικητές του τίτλου. Έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα Ολυμπιακός λόγω εμπειρίας του να ξέρει να κατακτά τίτλους, αλλά και ο Παναθηναϊκός. Λόγω της ότι είναι Παναθηναϊκός, ναι. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει. Δύο ομάδες είπα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και ναι, ένα... αλλά πρώτα βάζεις φαβορή αυτόν τον Ολυμπιακό που έχασε από ΕΛ, που έχασε από Λάρισα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρεις η ομάδα τι βιολογικό κύκλο θα κάνει. Εγώ θέλω να δω τις ομάδες σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί θα είναι κοντά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ένας προς τον άλλον, για να κρίνω τις αντοχές τους. Και πώς θα ρισχυθεί ο καθένας μέσα στα. Γιατρέ, γι' αυτό, αυτό και να κλείσω. Εύχομαι ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα και να πέσει η Ηρακλής. Καλά κάνεις. Έχεις το δικαίωμα να το ευχηθείς. Καλό βράδυ. Έγινε. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Σε ακούω. Σε ακούω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Επόμενη. Επόμενη. Κούς. Κούω. Εύχομαι εγώ να το πάρει ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής να βγει πέμπτος. Τι να πάρει ο ΠΑΟΚ. Για πέμπτη είναι συμφωνείς μαζί μου. Εγώ δεν είμαι των ευχών. Εγώ εύχομαι ομάδα να σώσει την κατηγορία του Ηρακλή. Τώρα για τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να ευχηθώ κάτι. Ναι. Οι ίδιοι θέλουν τους στόχους, τα θέλω τους. Για θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα τσίπουρα έπιασες που θες στον Ηρακλή. Το 47 όταν φύγανε οι δικοί μας οι αντάρτες στα ανατολικά κράτη. Τους σφάξανε ή τους υποδεχτήκανε. Αυτό, παιδιά, είναι μια μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας ο Εμφύλιος και πολλά πράγματα έχουν χαρακτήρα αστικού μύθου, δεν είναι καλά μελετημένα. Δηλαδή, η πλευρά τα παρουσιάζει όπως θέλει. Ναι. Και δεν μπορώ να τους και δεν μπορώ εγώ τώρα, πόσα χρόνια μετά, να έχω καθαρή θέση για τόσο μαύρο γεγονός. Ναι. Όπως είναι ο Εμφύλιος. Δηλαδή, το αφήνω, θέλω να ψάξω γεγονότα τα λοιπά. Είναι καλό να ξέρεις την ιστορία σου και τι οδήγησε σε αυτή τη διαμάχη, το σπαραγμό των Εμφύλιο, αλλά. Δεν είναι, ρε φίλε, η πρώτη φορά το 47 γιατί που είναι. Γιατί Εμφύλιο δεν έχουνε. Αυτή τη στιγμή Εμφύλιο δεν νομίζω να υπάρχει. Εμφύλιο δεν έχει χώρα, όχι. Τι έχει. Άμα πήγαινες μια βόλτα το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, θα έλεπες τον Εμφύλιο. Πώς μάλλον για το ποιος θα πάρει πρώτος θέση της Εσλόγκ, στο Beach Bar. Α, δεν ξέρω. Αυτό θα έβλεπες. Ο Έλληνας έχει μάθει την καλοπέραση πλέον. Δεν είναι πιο πολύ του φαίνεστε παρά της ουσίας. Άσχημο πράγμα είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Για ποιους. Ναι. Για ποιους είναι άσχημο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω. Εκεί άμα πας εκεί στο ελληνικό να δεις. Έλα ακροδεξιός, μην γίνεσαι παλιό Πασόκε. Πώς. Μην γίνεσαι ακροδεξιός παλιό Πασόκε. Εγώ ακροδεξιός. Όχι, μην γίνεσαι. Πάρε ένα μετανάστη στο σπίτι σου με το πρόγραμμα Home to Home. Να πάρω στο σπίτι μου. Βέβαια. Δεν μπορώ να ζήσω. Ναι, αλλά όταν βγαίναν χρυσαυγίτες και λέγανε να φύγουν αυτοί, δεν τους θέλουμε, γάβγιζες. Πάρε ένα μετανάστη στο σπίτι σου. Πάρτε τους, εσύ με τους χρυσαυγίτες, σπάρ' τους και σκότωσε τους. Γιατί τους σκοτώσεις, είμαι δολοφόνος, είμαι εγώ. Γιατί μου λες εμένα να πάρ' τους στο σπίτι. Πάντως ένα παιδάκι όλοι θα το παίρνουν στο σπίτι. Ένα παιδάκι. Τι λένε, εδώ δεν κάναμε δεύτερο παιδάκι, δεν έχουμε λεφτά, πάρουμε το ξένο το παιδάκι, είναι τρελός. Όχι, το παιδί έχει άλλη γλυκά. Τι γλυκά, το ξένο παιδί είναι γλυκά. Δεν έχει σημασία, το παιδί είναι παιδί. Και το βιολί είναι βιολί. Άσε ρε τώρα. Είναι διαφορετικά ένας νέος αναπτυσσόμενος άνθρωπος που ακόμα μπορείς να το διαμορφώσεις την προσωπικότητά του. Δεν μπαίνω στην. Είναι πολύ ωραίο να μεγαλώνεις παιδί. Και έχει σκυλί, εγώ που μεγαλώνω το ίδιο καλά είναι. Εξίσου ωραίο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Έλα τώρα. Όποτε σας συμφέρει γίνεστε δεξί, όποτε σας συμφέρει αριστερή γίνεστε. Καθάρματα. Μάλιστα. Καλά. Έλα, άντε. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, δεν θέλω να ακούω στην αέρα. Απλά θέλω να σας ενημερώσω με ακροατής και δεν ακούγεστε. Εδώ στην περιοχή του Σιγκιών δεν ξέρω κάτι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Έχουμε πρόβλημα στο βουνό. Πέσανε τα. Α, ναι, ναι. Θέλω να σας ενημερώσω γιατί δεν ακούγεστε. Λέω που σας. Ναι, αυτός ο Ραπτόπουλος τώρα βγαίνει και τον ακούς μέσω του ίντερνετ μόνο. Έγινε αγόρι γλυκό. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Ναι. Μάλιστα.
Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν μιλάει. Να χαλαρώσει. Από Λονδίνο. Από Λονδίνο. Εκεί μας ακούνε. Εκεί μας ακούνε, μια χαρά. Στις Ιγκές δεν μας ακούνε. Που, ναι. Από το City. Έλα ρε. Από City μέσα, ναι. Όπο, τόσο κέντρο. Πω. Αυτά είναι. Και είμαι φίλος του Παναγιώτη, του φίλου σου. Ρε φίλε, αυτό το γλυκό το αγόρι, ο γείτονάς μου, το τουμπιωτάκι μου να πούμε. Χαίρομαι που είναι καλά. Πήρα να πεις χαιρετίσματα. Και εσύ μουσικός. Όχι, όχι, οικονομικά. Πού είσαι, ωραίος. Σπουδάζεις ή και ασχολείσαι επαγγελματικά εκεί πλέον στο Λονδίνο? Έκανα μεταπτυχιακό και τώρα ψάχνω δουλειά. Στο Λονδίνο, όμως. Πολύ ωραίος. Ναι, ναι. Έλα, βάλε βουλευτής εδώ να βγεις να οικονομήσεις, να κατακλέψεις τον κόσμο όταν γυρίσεις εδώ πέρα πίσω. Θες να βγω ή θα με βγάλουνε? Σε βγάλω εγώ, ρε. Με δώσεις μια προμήθεια, σε βγάλω ραδιόφωνο τηλεόραση, είσαι φίλος. Ποδόσφαιρο παρακολουθούμε. Για λέγε. Ποδόσφαιρο κάτι κάνουμε, βλέπουμε. Την Premier League την παρακολουθείς συστηματικά ή όχι? Παρακολουθώ συστηματικά. Πρόσφατα πήγα και στην Championship. Είδα και εκεί. Στην Championship, στη δεύτερη κατηγορία, ποιο match? Ναι. Τη Fulham. Είδα Bradford. Redford με. Με Celtic Wednesday. Ωραίος είσαι. Πας και στα πιο underground. Ναι, είναι εντάξει, ήταν δυνατό μάτς, αλλά εντάξει δεν είχε πολύ να δεις μάτς. Ναι. Φίλο, ναι, πετάξαν και ένα καπνογόνο τα παιδιά. Α, τέτοια πράγματα στην Αγγλία. Έχει, ναι, και εγώ δεν το πίστευα. Ότι εκεί γεννήθηκαν οι hooligans, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχουν περιοριστεί. Καλά, τώρα, ναι, έχουν φύγει εκτός γηπέδου. Καλά, ναι. Εκτός γηπέδου. Ναι. Πώς βλέπουν τον Γκουαρδιόλα οι Άγγλοι? Μια ερώτηση, πώς βλέπουν τον Γκουαρδιόλα οι Άγγλοι? Τον Γκουαρδιόλα? Ναι. Τι να σου πω, εδώ πέρα δεν έχει πολλούς City. Τώρα το Manchester στηρίζουν, ε. Γενικά στην Αγγλία, τον ερχομό του στο αγγλικό πρωτάθλημα, τη φιλοσοφία του, τις εντάσεις του, τις φιλοδοξίες του. Πιστεύω στηρίζουν. Το βασικό για τους Άγγλους είναι ο τίτλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ασχολούνται με το Champions League. Δεν έχει έγκλη στο Champions League για τους Άγγλους. Το θέμα είναι το χώρο πρωτάθλημα. Πέρυσι που ήμουν εδώ, ήθελα να πάω στην Arsenal. Στο ματ που βρήκα ήταν στο Arsenal Bayern. Είδες Bayern όμως. Κέρδισε η Arsenal. 2-0 ναι, εκείνο το παιχνίδι. Μπήκαμε διαρκείας όμως αγγλικό. Δηλαδή ο Άγγλος δεν ήθελε να πάει στο Arsenal Bayern. Την Bayern έβλεπε ρε παιδιά. Τόσο τέτοια απαξίωση. Να δει την Crystal Palace παρά να δει την Bayern. Δεν το πιστεύω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Νομίζω... Ρε αλήθεια σου λέω. Με διαρκείας σε κατόχου της Arsenal μπήκα. Δε, το πλήρωσα δηλαδή και μπήκα έτσι. Εντάξει, είδες Champions League. Ναι, εγώ το γούσταρα ρε εσύ. Εγώ τι, και τα λεφτά που έδωσα τα γούσταρα. Δεν είναι, δηλαδή δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Πρώτη φορά Champions League, δηλαδή. Απλά σου λέω ότι ο Άγγλος... Στην Ελλάδα τι ομάδα είμαστε? Αλλά παρά να δει το Arsenal Bayern. Στην Ελλάδα τι ομάδα είμαστε? Πάω και είμαστε. Γι' αυτό είδες πρώτη φορά Champions League. Τώρα, πάω πώς θα τον δω στο Λονδίνο, πες. Τέλος πάντων. Έχω και ένα φιλαράκι εδώ κι άλλο του πάνω. Για φέρε. Να σου πάνω. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Πάμε στο τελευταίο γιατί σήμερα το τελευταίο 20 λεπτό πέσαμε. Είναι άθλιο να πούμε. Εντάξει. Ευτυχώς προλάβαμε το 90% της εκπομπής. Τα είπαμε. Ωραία ήτανε. Βλέπω τον κόσμο γενικά χαλαρό. Ήρεμος. Στα είπα εγώ ότι ο κόσμος δεν έχει εντάσεις πλέον. Δεν έχει εντάσεις, δεν έχει πάθος, δεν έχει ξύλο, δεν έχει τίποτα. Έφυγε η μαγιά, διάσε το στομάχι. Ψυχολογικά ιστορίες. Πώς τα βλέπεις, δε γιατρέ? Δεν υπάρχει όραμα, ρε κιάθαρμα. Εντάξει, τίποτα. Δεν υπάρχει όραμα. Και αντίδραση καμία. Δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ που είμαι αντιδραστικός σαν άνθρωπος, φαίνομαι ας πούμε ότι είμαι μια εξαίρεση. Εντάξει. Δεν σου αρέσει αυτή η ηρεμία? Δεν μου αρέσει αυτή η ηρεμία. Θες αναταραχή. Θέλω αναταραχή, θέλω μπουνιές, θέλω κλωτσιές. Θέλω. Πηγαίνει σε μάτια αντιπαραθλή τώρα. Ναι, μπάλο, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Για να ακούσουμε τι λέει ο Γιάννης. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Να τα λύσουν οι τεχνικοί. Δεν πειράζει. Ναι, εντάξει, τι να πω στον κόσμο. Ότι είχαμε. Από του 95 και 5 είχαμε ένα προβληματάκι. Δεν πειράζει. Το οποίο το λύνουμε. Θα το λύσουν οι τεχνικοί. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Με το Γιάννη τώρα τι θα γίνει. Γιάννη, θα συνεχίσει. Το ίντερνετ και οι δορυφορικοί μα ακούνε. Το τοπικό τώρα είναι το αυτό. Εντάξει. Θα το φτιάξουν τα παιδιά. Τάκ, συμβαίνουν αυτά τα παιδιά. Εντάξει. Όπω χαλάει τα μάξι, χαλάνε οι ουρητήρε, χαλάνε οι καρδιέ. Χαλάνε και τα μηχανήματα, έτσι δεν είναι. Και αυτά έχουν τις αντοχές τους. Αύριο που μεσημέρι. Φιλιά.
Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. 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 Breaks